Η αλλαγή ιδιοκτησία στην ΠΑΕ ΑΕΚ προφανώς κυριαρχεί στην ειδησιογραφία. Ο Δημήτρης Μελισανίδης έγραψε ιστορία στην Ένωση, της αφήνει κληρονομιά το γήπεδο στο Λίδι, την Αγία Σοφιά, και πλέον ο Μάριος Ηλιόπουλος, ένας από τους πιο σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός εφοπλιστής στην ελληνική ακτοπλοεία, είναι εκείνος που πήρε τα ίνια. Και εμείς εδώ θα αναλύσουμε όλα τα καινούργια δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθώς όταν γίνεται αλλαγή σκυτάλης σε μία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της χώρας, δεδομένα αυτό τις αφορά όλες και το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-1 στους τελικούς και αύριο το βράδυ στο ΣΕΦ θα παιχτεί η πιο κρίσιμη παρτίδα. Με νίκη ο Ολυμπιακός παίρνει τον τίτλο, με νίκη ο Επτάστερος γυρίζει την κατάσταση και θα πάνε σε πέμπτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Μη ρωτάτε ποιο είναι το κλίμα, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι. Καλή σας μέρα αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο, είμαι ο Βασίλης Βέργης και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έκανε μια πρώτη επιστροφή, μας θυμά δηλαδή με την παρουσία της σήμερα η Ελένη Μπούτου. Εγώ θα πω πάντως ότι καλώς κακώς σίγουρα έχω τη σιγουριά μου, καθώς στα πιτς είναι ο Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης. Στην τεχνική υποστήριξη ο Χρήστος Κιώσης, στη γραμματιακή υποστήριξη Μαριλίζα Γόρα, στη χορηγία και τη σημερινή εκπομπή στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και πάμε παρεούλα μέχρι τις 12. Ήρθε η ώρα λοιπόν να διαπιστώσουμε αν όντως η Ελένη Μπούτου έκανε μια πρώτη επιστροφή και είναι κοντά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους. Περίμενα ότι θα πεις εκτάκτος κοντά μας σήμερα. Να αφήσουμε ένα περιθώριο, μήπως εκτάκτος και αύριο επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εάν αυτό σε εκφράζει, θα πω εκτάκτος. Αλλά πρόσεξε, άδεια σαν τη δική σου, να κάνεις μπάνιο, να κάνεις βουτιά με το λάπτοπ μέσα στη θάλασσα, έχω καιρό να ζήσω. Καλά να πάθεις βέβαια. Καλά να πάθω βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα τον Ιούνιο, είναι άδεια αλλά ποδοσφαιριστεί αυτό το πράγμα, τον Ιούνιο που υποτίθεται Βασίλη μου ότι είναι πιο ήρεμα τα πράγματα συγκριτικά με Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε είχα όλη την καλή διάθεση, πρόθεση να λείψω τις ημέρες που θα υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Και τι έγινε όλες αυτές τις ημέρες, τα πάντα όλα άλλαξαν. Για να καταλάβετε από πότε έχουμε να ακούσουμε την Μπούτου στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή, την τελευταία φορά είχε 41% ο Μητσοτάκης, ήταν ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ο Μελισανίδης και ο Κωνσταντέλιας ήταν έτοιμος να ανέβει στο αεροπλάνο για να πάει στο Σάλτσμπουργκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν από πότε έχουμε να ακούσουμε την κυρία Μπούτου. Μήπως να λείπω συχνότερα. Βλέπεις τι γίνεται. Έχει πολύ, πολύ ζουμπή η επικαιρότητα. Μην τρώγεσαι. Περνάγαμε πολύ καλά με τον Παπαδομανολάκη, ο οποίος γκρίνιαζε. Κοιτάξτε τι μου άφησε η Μπούτου να διαχειριστώ. Μπούρου, το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, μετά τον Κωνσταντέλια που φεύγει και του λέω χθες, δεν κατάλαβα, δεν μας είπες όμως ότι τελικά διαχειρίστηκε την παραμονή του Κωνσταντέλια και τη μεγάλη χαρά των Παοξίδων. Εντάξει λέει, αυτά δεν τα λέμε τώρα. Είδε στο φινάλε τι του κράτησε για φινάλε αυτή την ανατροπή, την ωραία. Διάβασα και το blog σου. Για τον Ιβάν και τον Κωνσταντέλια, για τον Ιβάν Σαββίδη και τη δική του απόφαση να κρατήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι συμφωνώ μέχρι τελείας. Έτσι, η προοπτική... Εγώ όταν έμαθα, το έλεγα και χθες, όταν διάβασα την είδηση, δεν πίστευα στα μάτια μου. Έκανα ξανά και ξανά ανανέωση, λέω, μας τρολάρει κανείς, κοίταγα την ημερομηνία, μήπως είναι Πρωταπριλιά. Εντάξει, είναι τεράστια μαγεία. Αυτή η παραμονή είναι τεράστια μαγεία με τον τρόπο που έγινε. Ναι, γιατί ακριβώς. Το ρεπορτάζ ήταν εντελώς διαφορετικό και εσύ το ξέρεις, έτσι. Λέμε κουταμάρες. Και βλέπω και μία τάση του κόσμου που στρέφεται κατά των δημοσιογράφων. Νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι παρουσίαζαν τα δεδομένα, έτσι. Ποια ήταν τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, ότι τον είχαν τελειώσει, ότι τον είχαν πουλήσει ήδη. Όχι, ήταν τα δεδομένα που σας μετέφεραν εκείνη τη στιγμή. Ναι, τι ψέματα να πούμε. Ο Κωνσταντέλιας ήταν με το 1,5 πόδι από Βασίλη στην Σάλτσμπουργκ. Ήταν όλα συμφωνημένα, ήταν όλα κανονισμένα, αλλά απέμενε ένα τελευταίο βήμα. Μία συνάντηση, ένα βίντεο call για να το θέσουμε καλύτερα, με τον Ιβάν Σαββίδη. Και αυτό το βίντεο call ήταν που άλλαξε τα πάντα. Είπα ότι στην ειδησιογραφία κυριαρχεί το θέμα της αλλαγής σκυτάλης στην ιδιοκτησία της ΑΕΚ. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε από χθες στη ζωή μας και είναι ο άνθρωπος που διαδέχεται τον Δημήτρη Μελισανίδη. Θα συζητήσουμε μετά τις 10.30 με τον Σταύρο Καζατζόγλου όλα τα δεδομένα, όλα τα καινούργια δεδομένα. Θέλω, Ελένη,
να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου στην εκπομπή, γιατί δεν ξέρω αν θα είσαι αύριο ή αν θα φύγει. Αλλά ξανά σε μια εβδομάδα. Τώρα μπαίνει ο Κοτάσκης στη ζωή μας για πώληση. Ξεκινάει καινούριο. Αυτό λέγαμε χθες το βράδυ, Βασίλη, με τους συναδέλφους, ότι από χθες. Εγώ θα το πάω ανάποδα. Όσο δεν λέει ο Σαββίδης φεύγει, αυτός δεν φεύγει, πάει πουθενά ο Κοτάσκης. Τελειώσαμε. Πλέον θα βάζουμε μία παράγραφο, μία υποσημείωση. Εκκρεμεί το βίντεο call με τον Ιβάν Σαββίδη για να πάρθει. Ακριβώς, για να πάρθει η οριστική απόφαση. Θέλω να επιστρέψω λίγο στην ΑΕΚ, γιατί προφανώς είναι το θέμα της ημέρας, της εβδομάδας. Για μένα είναι το θέμα της χρονιάς αυτό, γιατί ο Μελισανίδης είναι μακράν ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της ΑΕΚ. Έχει πάρει τα 4 από τα 13 πρωταθλήματα, αλλά το κυριότερο είναι ο άνθρωπος που έχει αφήσει ιστορική κληρονομιά με τον γήπεδο, έτσι. Θα τα πούμε και αργότερα με τον Σταύρο. Απλά η πρώτη μου απορία, έτσι, διαβάζοντας και βλέποντας και χθες την συνέντευξη τύπου και του Μελισανίδη και του Ηλιόπουλου, ήταν ξαφνικό, Βασίλη? Υπήρχε μια προεργασία, ακουγόταν κάτι, για να το θέσω διαφορετικά, στην πιάτσα όλες αυτές τις ημέρες, το τελευταίο διάστημα, ναι, ότι ετοιμάζεται κάποια αλλαγή, κάποια τεράστια αλλαγή, διοικητική αλλαγή στην ΑΕΚ? Το τελευταίο, ο ίδιος ο Μελισανίδης είπε ότι το δουλεύει στο μυαλό του το τελευταίο 1,5 χρόνο. Εγώ θα πω ότι πριν από 1,5 χρόνο, τότε που λέγονταν διάφορα ότι ο Μελισανίδης ετοιμάζεται να δώσει την ΑΕΚ στον Μπούση, με τον οποίο είχαν γίνει συζητήσεις, εγώ είχα μιλήσει με τον Μελισανίδη και είχα δημοσιεύσει κάποιες δηλώσεις του που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί το θέμα στην ουσία, όπως άρχισε, έτσι τελείωσε. Πέρσι τέτοια εποχή, αν δεν κάνω λάθος. Περίπου τέτοια εποχή, και εγώ αν το θυμάμαι σωστά. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μελισανίδης εξήγησε ξεκάθαρα δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία ουδής μπορεί να του αρνηθεί. Το ένα είναι η ηλικία του, είναι στα 74, και το άλλο είναι η υγεία του. Θυμόμαστε ότι πρόσφατα ο Δημήτρης Μελισανίδης υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι το τελευταίο πράγμα που ήθελε, γιατί το ποδόσφαιρο επιβαρύνει πάρα πολύ τους ανθρώπους, έτσι, τους ανθρώπους που έχουν τα ενία των ομάδων. Δεν είναι παιδική χαρά, δεν έπαιξε, γέλασε. Είναι τρομερή η πίεση. Τρομερή η πίεση. Και επίσης, τι μικρόβιο είναι αυτό το ποδόσφαιρο μέσα σε έναν άνθρωπο, στον οργανισμό που αγαπά το ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή, ο Μελισανίδης ήταν και είναι ψυχή και σώματι μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ο Σαββίδης είναι ψυχή και σώματι, έστω και μήνυμα. Ναι. Είναι μακριά, αλλά στην ουσία είναι εδώ. Και ο Μαρινάκης είναι το ίδιο. Και ο Αλαφούζος, ο οποίος μπορεί να μην έχει την τρέλα των άλλων τριών, και αυτός έχει φάει μεγάλο κόλλημα. Εδώ και χρόνια, είναι 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό και δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν θριαμβεύσει. Και επίσης η διαφορά του με τους υπόλοιπους είναι ότι οι άλλοι είναι αγαπητοί στους οπαδούς των ομάδων τους. Αλλά θέλω να γυρίσω εδώ. Για τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, μπροστά του υπάρχει ένα βουνό να ανέβει. Όλοι το ανέβηκαν αυτό το βουνό. Με εξαίρεση το Μαρινάκι, οι υπόλοιποι, ο Αλαφούζος το ανεβαίνει ακόμα. Ο Μελισανίδης αναγκάστηκε και πήρε την ΑΕΚ από την Τρίτη Εθνική. Ο Σαββίδης υπέφερε τα πρώτα χρόνια. Θυμάσαι τι έλεγε, ότι και την Μπαρτσελόνα αναφέρω, πρωτάθλημα δεν βλέπω, αν δεν αλλάξει κατάσταση. Έχει βουνό μπροστά του και έχει και τρομερή κληρονομιά. Και πάντα στην αρχή χρειάζεσαι χρόνο να δεις πού πας, τι γίνεται, πώς λειτουργεί το πράγμα, έτσι. Βέβαια, από ό,τι άκουσα και χθες από τον Δημήτρη Μελισανίδη, είπε ότι θα είμαι κοντά του, έτσι, το πρώτο διάστημα, για όσο με χρειαστεί, για να τον συμβουλεύω, για να τον βοηθάω. Και είναι λογικό, έτσι. Είναι μια μεταβατική περίοδος για την ΑΕΚ. Ελένη, εγώ λέω ότι οι άνθρωποι αυτού του Βεληνικού, οι άνθρωποι που έχουν πεδίγει τόσα πολλά στη ζωή τους, γιατί ο Ηλιόπουλος είναι ένας άνθρωπος και αυτός αυτοδημιούργητος. Με την οικογένειά του έχουν φτιάξει μια αυτοκρατορία. Η Σιτζέτσι είναι αυτοκρατορία στον χώρο της ελληνικής ακτοπλοείας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα στοιχείο, το οποίο μελισανίδηστες, εγωισμό. Με βάση λοιπόν τον εγωισμό, θα ακούσεις μία, δύο, τρεις συμβουλές, από εκεί και πέρα θα πορευτείς μόνος. Έτσι συμβαίνει στη ζωή με αυτούς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πετυχημένοι στον χώρο τους. Το ποδόσφαιρο όμως είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι ένα οικόπεδο εντελώς διαφορετικό από όλα. Και επίσης ο Ηλιόπουλος έχει να αντιμετωπίσει τρεις ομάδες, τρεις ανθρώπους που είναι ο καθένας πολύ δυνατός. Ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή είναι ο πιο δυνατός ΠΑΟ όλων των εποχών. Γιατί είναι δυνατός και το μέσα. Έχουν χτίσει, έτσι, μέσα στις ομάδες τους. Έχουν εδραιώσει την παρουσία τους. Για πρώτη φορά και μέσα και παντοδύναμος και έξω. Ο ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό θα έχει την Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι αντιπολίτευση στο ποδόσφαιρο, θα είναι καθεστώς. Ο Ολυμπιακός είναι παντοδύναμος επίσης, γιατί έχει τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει 14 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα, ένα τεράστιο μπραντ, και έχει τον Αλαφούζο που ρίχνει χρήμα αφιδώς. Και έρχεται ο Μάριος Ηλιόπουλος να διαδεχθεί
τον πιο πετυχημένο άνθρωπο στην ιστορία της ΑΕΚ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Να βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας, γιατί έρχονται και τα πρώτα μηνύματα και είναι λογικό. Είναι κάτι άγνωστο, αν μπορώ να το θέσω έτσι, το όνομα Μάριος Ηλιόπουλος. Θα πρέπει να ασχολείσαι πολύ με τα επιχειρηματικά της χώρας. Για όχι, να... δεν είναι άγνωστο. Κάνεις λάθος, Ελένη. Δεν είναι άγνωστο. Είναι πολύ γνωστό. Επαναλαμβάνω, η CJET είναι η νούμερο ένα εταιρεία στην ακτοπλοεία της χώρας. Ναι, αλλά Βασίλη, δεν ξέρουμε πίσω από την CJET ότι είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Δηλαδή, προφανώς δεν ξέρουμε την εταιρεία. Ναι. Την ξέρουμε την εταιρεία, εννοείται όλοι έχουμε ταξιδέψει. Το καλοκαίρι είναι η CJET στη ζωή μας. Αλλά το Μάριος Ηλιόπουλος πίσω από αυτή την εταιρεία, εγώ δεν το γνώριζα. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Βάλε και το κόσμο στην παρέα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54222 και στα social του ραδιοφώνου, Instagram και Facebook. Φυσικά τα πρώτα. Οι πρώτες απορίες, και είναι λογικό που υπάρχουν από τον κόσμο της ΑΕΚ, είναι ότι αν έχει τη δύναμη και τα λεφτά του Δημήτρη Μελισανίδη, του Ιβάν Σαββίδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένα λεπτό. Εγώ και στο ψητό φαντάζομαι. Κατευθείαν. Σωστό. Ερώτημα σωστό. Εγώ, παιδιά, δεν έχω μετρήσει ούτε τα λεφτά του Μελισανίδη, ούτε του Σαββίδη, ούτε του Ηλιόπουλου. Ξέρω και μένω σε αυτό που είπε ο Μελισανίδης ότι είναι δυνατός. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι. Δεν έχει την οικονομική δύναμη του Δημήτρη Μελισανίδη, αλλά συγγνώμη, συγχωρήστε. Να το λέω εγώ αυτό που παίρνω 800 ευρώ και να μιλάω για ανθρώπους που τα 800 ευρώ τα έχουν για να πάνε στο περίπτερο να πάρουν τσιγάρα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ας είμαστε λίγο σοβαροί. Έτσι. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι ένας άνθρωπος με σημαντική οικονομική επιφάνεια. Αν αυτή η σημαντική οικονομική επιφάνεια φτάνει για να κάνει τα όνειρα της ΑΕΚ πραγματικότητα απέναντι σε αυτούς τους τρεις κολοσσούς. Θα το δείξει η πορεία, θα το δείξει η ζωή, δεν θα το δείξω εγώ. Επίσης, Βασίλη, οικονομική επιφάνεια δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχω και τη διάθεση να τα ξοδέψω στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχω τα λεφτά και να θέλω να ακολουθήσω μια φιδωλή οικονομική πολιτική στην ομάδα μου, να στρέψω το ενδιαφέρον μου όλο στις ακαδημίες, γιατί αναφέρθηκε και το θέμα των ακαδημιών. Για μένα είναι πολύ σωστό αυτό. Από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Η αναφορά στις ακαδημίες. Είναι κάτι αλλιώς. Διαφορετικό. Υπήρξαν άνθρωποι που μπήκαν στο ποδόσφαιρο και καταστράφηκαν το ποδόσφαιρο γιατί έδωσαν όλα. Ένας από αυτούς, ένας πατριάρχης της ΑΕΚ, ο Λουκάς Μπάρλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε και στο τέλος έφυγε και έψαχνε να βρει τα λεφτά στην τσέπη του. Έτσι, είχε δώσει και την ψυχή του. Είναι και ανάποδα η όλη ιστορία. Αλλά ξαναλέω, καιρό περιμένουμε τον Γιώργο Φραδελάκη, γιατί χθες ανάμεσα στα χιλιάδες που είχε επικαιρότητα, υπήρχε και η συνέντευξη του Μάκη Καγκάτση στο Open για την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της ΕΠΟ. Να δούμε και δύο πράγματα από εκεί. Λέω ότι οποιαδήποτε στιγμή έχουμε αλλαγή σκυτάλης σε μία από τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες, αυτό λειτουργεί σαν ρεύμα σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Δηλαδή, φανταστείτε. Τώρα χτυπάνε ξύλο ΠΑΟΚ, ξέρετε, σου μακούνε, αλλά λογικό είναι. Φανταστείτε τον Ιβάν Σαββίδη να ανακοίνωνε ότι αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ και να μην άφηνε το μαγαζί στο γιο του, στους γιους του, να έρχονταν κάποιος άλλος. Φανταστείτε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έλεγε ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Δεν λέω τον Γιάννη Αλαφούζο, γιατί Παναθηναϊκή θα πανηγύριζαν οι περισσότεροι. Η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι το έβλεπα και χθες ότι βρέθηκε αγοραστής για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, οπότε. Και ο Παναθηναϊκός όμως έχει πάρα πολλά θέματα. Έτσι ανακοίνωσε τον, εγώ θα πω τον κλόνο, το σωσία του Βέρμπιτς. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι είχα καιρό να δω τέτοια τρομακτική ομοιότητα με τον ποδοσφαιριστή. Μοιάζουν πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, τώρα που το λες, τώρα το σκέφτομαι. Τον παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός σήμερα τον Αλόνσο, τον Ντιέγκο Αλόνσο. Μην γίνει καμιά παρερμηνία. Δεν πήρε τον Τζάμπι Αλόνσο ο Παναθηναϊκός. Τον Ντιέγκο Αλόνσο πήρε. Ο Τζάμπι μια χαρά είναι εκεί στην Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Δεν φεύγει από εκεί, δεν το κουνάει με τίποτα. Το είπε ο άνθρωπος. Okay. Θα μείνει άλλον ένα χρόνο. Και εδώ θέλω να σου πω ότι μεσάρι σας άφησα, με Ντιέγκο Αλόνσο σας βρήκα. Ναι, και αν γύρναγες, πάλι το σάρι θα περίμενες. Και είναι η φοβερή ατάκα του Μανώλη Μαυρομάτη. Περιμένει, πάντα περιμένει. Περιμένει, πάντα περιμένει, αλλά δεν ο Σάρι. Αλλά δεν ο Σάρι. Λέω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός επικοινωνιακά, επαναλαμβάνω, είχε θέμα. Γιατί όταν από το Σάρι κατεβαίνεις level, το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, παντού θα συνέβαινε αυτό, θα υπάρχουν γκρίνιες. Απ' την άλλη πλευρά περιμένουμε να δούμε και να κρίνουμε τον άνθρωπο με βάση τη δουλειά του στο γήπεδο. Υπάρχει το όνομα του Μαντί Καμαρά που κυριαρχεί τις τελευταίες 24 ώρες. Απ' την ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνουν σε πρώτη φάση ότι
είναι κοντά στον Καμαρά ή ότι θέλουν τον Καμαρά. Εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά αυτή τη στιγμή έχει βρει το μήνα που τρέφει τους 11 και είτε πάει στον ΠΑΟΚ είτε πάει στην ΑΕΚ, μια χαρά θα πάρει τα λεφτά του. Λοιπόν, πασά στα Γιάννενα ο Καμαρά, στη Γαλλία, όχι στα Γιάννενα, αλλά τέλος πάντων. Τη Γαλλία, τη Γιάννενα. Θα το δούμε του Καμαρά και με τον Σταύρο, γιατί εγώ, εγώ θα τη βάλω την ΑΕΚ να ξέρει το κάδρο. Αλλά αυτά, ναι, μετά. Να πάμε στο Σταύρο. Εννοεί θα τη βάλει για το θέμα του Καμαρά. Ναι. Έτσι λέω να τη βάλω. Σέβομαι την άποψη της ρεπόρτερ και αυτή κρατώ. Και πάμε στον Γιώργο Φραδελάκη να μας κάνει μια αποτίμηση και να μας πει τα σημαντικότερα από όσα ανέφερε χθες ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, τώρα για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή ο Μάκης Καγκάτσης. Καλημέρα Γιώργο. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλωσορίζουμε και την Ελένη πίσω. Καλώς σας βρήκα Γιώργο. Δεν την είδα τη συνέντευξη, έχω διαβάσει γιατί παρακολουθούσα τον μπάσκετ. Πες μας τα πιο σημαντικά από τα σημεία, πέρα από το αυτό που πουλάει πιο πολύ, ότι δεν υπάρχει συμμαχία με τον Ολυμπιακό του ΠΑΟΚ. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, να μας πεις εσύ να κάνεις την αξιολόγηση. Κρατάω ως σημαντικό το γεγονός ότι παραδέχτηκε ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάτι δεν πήγαινε καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπε μεταξύ άλλων ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πιο εύκολα το πρωτάθλημα. Για τη φετινή χρονιά, φυσικά. Ναι, ότι δεν του άρεσαν πολλά φέτος. Και ότι τέλος πάντων ότι αυτό είναι το οποίο θέλει να αλλάξει. Δηλαδή, τι εννοείς ότι θέλει να αλλάξει, να πάρει ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα το πρωτάθλημα ή να αλλάξει, να μην δημιουργούνται, να μην έχει κάποια ΠΑΕ σοβαρά παράπονα. Γιατί πάντα θα υπάρχουν ΠΑΕ που θα έχουν σοβαρά παράπονα στην Ελλάδα. Αυτό να το ξέρουμε. Ναι. Όχι, αυτό που θέλει να αλλάξει προφανώς ότι εκτιμάει ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι, και αυτό, αν το διαβάζω σωστά, το χρεώνει στην ΑΕΚ, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια στην ΕΠΟ υπήρχε, να το πω όσο πιο κομψά γίνεται, η συνδιοίκηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Δεν διοικούσα εγώ στην ΕΠΟ. Η σύμπραξη, Βασίλη, όπως αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε ο Μάικς Καγκάτση. Να πάρω τη λέξη του κύριου Καγκάτση. Άρα σε αυτό που το δεν πήγαινε καλά έχει ευθύνη και ο ΠΑΟΚ. Το διαβάζω λάθος? Το ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ είναι λίγο συζητήσιμο. Η ΑΕΚ ξέρουμε πολύ καλά ότι είχε την απόλυτη πλειοψηφία σε όλες τις κρίσιμες επιτροπές. Είχε την πλειοψηφία, αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς να λέω και να λέω ότι πράγματι δεν υπήρχε, ότι πράγματι πήγαινε καλά ή κάτι πήγαινε κακά, αυτό μπορεί να το κρίνει ο κόσμος, αλλά λέω ότι το σύμπραξη ΑΕΚ-ΠΑΟΚ είναι συζητήσιμο. Η ΑΕΚ έχει την απόλυτη πλειοψηφία σε όλες τις κρίσιμες επιτροπές. Γιώργο και Βασίλη, να πω πως το κατάλαβα εγώ ακούγοντας τη συνέντευξη, ότι ναι, καταστάσεις... Εγώ δεν μιλάω γιατί δεν την άκουσα, οπότε και... δεν ξέρω με τον τρόπο που το είπε ο κ. Καγκάτσης. Να με βοηθήσει και ο Γιώργος, καταστάσεις και αποφάσεις που ανήκαν στην ΑΕΚ δεν άρεσαν. Και γι' αυτό κιόλας επήλθε και αυτή η τριβή ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και παραδέχθηκε ο Μάικς Γκαγκάτσης ότι ναι, αυτή τη στιγμή οι σχέσεις των δύο ομάδων δεν είναι σε καλό σημείο, νομίζω στο χειρότερο σημείο. Κάπως έτσι πρέπει να το Ναι, πρέπει να το είδε. Επιθυσίας δεν υπάρχουν σχέσεις αυτή τη στιγμή. Έχει πει ακριβώς, για να ξέρουμε τι ακριβώς συζητάμε. Θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν σκιές για το ελληνικό πρωτάθλημα με μεγαλύτερη διαφάνεια δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη θα μπορέσουμε να κάνουμε την επανεκκίνηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ευκαιρία. Τα τελευταία 2 χρόνια δημιουργήθηκαν σκιές. Ο ΠΑΟΚ με μεγαλύτερες συνθήκες ισονομίας θα έπαιρνε πιο εύκολα το πρωτάθλημα. Αυτή ακριβώς είναι η τοποθέτηση του Μάικ Καγκάτση σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε. Κρατάω ως σημαντικό, επειδή να πάμε στο πιο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για τον επόμενο προπονητή της εθνικής ομάδας, που είπε ότι... Λες να έχει το αγαπημένο μικρό όνομα του Μάικ Καγκάτση, γιατί κάποιον το χαρακτήρισε δεύτερο πατέρα του. Και το μικρό του όνομα είναι Ιβάν. Λες ο προπονητής εθνικής ομάδας να έχει και αυτός το ίδιο μικρό όνομα? Θα φανεί. Είπε, έχω προπονητή στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω ακόμη. Ελπίζω πριν εκλεγούμε να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί. Αυτό που κρατάω εγώ, σαν προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω την τοποθέτηση αυτή, είναι ότι ενδεχομένως να έχει γίνει και κάποια κουβέντα με τον προπονητή αυτό. Και εγώ αυτό αντιλήφθηκα, ότι έχει προχωρήσει το θέμα
Το όχι ήδη... να οριστικοποιηθεί, ναι. Σημαίνει ότι προφανώς υπάρχουν κάποιες συζητήσεις σε εξέλιξη και θα πρέπει να καταλήξουν σε μια πιθανή συμφωνία. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι, ναι. Πάμε, ας μείνουμε λίγο στο θέμα των εκλογών. Υπάρχει ατάκα του ότι δεν υπάρχει συμμαχία, σύμπραξη, δεν ξέρω πώς το έχει πει, με τον Ολυμπιακό, και ατάκα που λέει ότι ο κύριος Πάθας, για το ερώτημα πώς βρέθηκε ο κύριος Πάθας στο Μακεδονία Παλάς, πώς το είπα ακριβώς, είναι ένας από τους προέδρους των ενός, ότι θα μπορούσε να του πω φυγέ. Ακριβώς. Διέψευσε ότι υπάρχει θέμα συμμαχίας, γιατί δέχτηκε και σχετική ερώτηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Δέχτηκε και σχετική ερώτηση για τον πρόεδρο της ΕΠΣ Πειραιά, τον κύριο Σπάθα, και τα δύο μέλη της ΕΠΣ Ηλίας και ακόμα μέσα ένωσης δεν μου έρχεται τώρα. Νομίζω την κυρία, αν δεν κάνω λάθος. Την κυρία της Ένωσης, Γιώργο, ναι. Ναι, για παιδιά, για να μην, το θέμα δεν είναι τα ονόματα, το θέμα είναι οι δύο ενώσεις τις οποίες εντός εισαγωγικών έχει ο Ολυμπιακός και θα υπάρχουν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακριβώς, θα υπάρχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ανέφερε επί τούτου ότι ήταν ενώσεις, ήταν πρόσωπα που στήριζαν, που βρίσκονταν στην εποχή και την εποχή του πατέρα του, του Βασίλη Γκαγκάτση, και μέσω αυτού έγιναν οι επαφές. Βασίλη Γκαγκάτση ο Ολυμπιακός τον στήριζε, δεν τον στήριζα εγώ. Ναι. Επίσης, να θυμίσω. Με άλλη διοίκηση, βέβαια. Εννοείται, με τη διοίκηση Κόκαλη τότε. Mm-hmm. Σωστά. Είπε για ξένους διοικητές ότι θα τους έχουμε και την νέα χρονιά. Δόξα για τον το Θεό. Ορίστε. Δόξα τον Θεό, λέω. Κάνω το σχολείο μου. Ναι. Δόξα τον Θεό. Ναι, είπε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, την επόμενη 20ετία, 30 χρόνια μπορεί να είμαστε έτοιμοι. Έχει μιλήσει ήδη με τον Ροζέτη για να στείλει μια λίστα τριών υποψηφίων και από αυτήν θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, ποιος θα είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, ποιος θα είναι ο επόμενος αρχιδιαιτητής. Και εδώ δόξα τω Θεώ σχολιάζω. Να είναι καλά, mm-hmm. ο κύριος Φρόιτφελτ μπορεί να πάρει το τροχόσπιτο και να αποχωρήσει. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό που είπε Γιώργο για την αυστηροποίηση των ποινών όταν θα έχουμε επίθεση κατά των διαιτητών. Επίθεση όμως από αξιωματούχους της ομάδας. Και στο επίθεση είναι και λίγο έολο, υπό την έννοια που σταματάει το... Πώς ερμηνεύεται, θέλεις να ακριβώς, πεις. Ναι, πώς θα ερμηνεύεται αυτό. Έχουμε μια απρεπή συμπεριφορά και πού πηγαίνουμε στην επίθεση. Είναι κάτι βεβαίως που δεν αφορά. Δεν πρέπει να το λύσει ο κ. Γκαγκάτσης αυτό και η νέα διοίκηση της ΕΠΟ. Είναι θέμα νομικό αυτό. Είναι θέμα νομικό. Ξέρουμε πολύ. Ο πειθαρχικός κώδικας τα τελευταία χρόνια ολοένα και γίνεται πιο ελαστικός. Σωστό. Αλλά δεν είναι θέμα του κυρίου Γκαγκάτση. Είναι θέμα, και πάλι επαναλαμβάνω, πρόθεσης της διοίκησης ΕΠΟ. Σωστά το λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης αυτό. Σωστά εκφράζει αυτή την πρόθεση. Αλλά η υλοποίηση πρέπει να γίνει από άλλους. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτή η διάθεση. Μας περιπτώσει, θα το δούμε. Mm-hmm. Σωστά. Τελικό κυπέλου στο ΆΚΑ. Έτσι, να το κρατήσουμε και αυτό. Και το Καφτατζόγλου έβαλε μέσα όμως. Πάλι και το Καφτατζόγλιο. Πάλι μας ρίχνετε, κύριε Φραδελάκη. Και το Καφτατζόγλιο. Κύριε Καγκάτση θα λες. Κύριε Φραδελάκη, κύριε Καγκάτση. Όχι. Είπε και το Καφτατζόγλιο. Αν πληρεί όλες τις προδιαγραφές και αν είναι ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Το Καφτατζόγλιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες ούτε της ΕΠΣ Μακεδονίας. Αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Βρούτση, ακούτε. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Βρούτση πριν από 3 μήνες είχε έρθει πάνω και είχε μοιράσει εκατομμύρια με το στόμα και είχε πει ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι πανέτοιμο. Εκεί ήμασταν, Βασίλη, εκεί, όταν φεύγανε τα εκατομμύρια, τουλάχιστον προφορικά, έτσι. Έπιασε κανένα από αυτά που πέσανε. Επικοινωνιακά πάρα πολλά εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά. Βγαίνει, πολλά. Και επειδή. Και λέω ΆΚΑ, γιατί είπε ότι το Καφτατζόγλιο το έβαλε σε περίπτωση που υπάρχει ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ιδάλλως θα είναι το ΆΚΑ. Βγαίνει από το Πανθεσσαλικό. Ναι, αλλά εδώ και χρόνια υπάρχει μονίμως ομάδα της Θεσσαλονίκης, οπότε θα πρέπει λίγο να το δουν και διαφορετικά την αρχή, να το κλειδώσουν. Είπε ότι θα γίνει κλήρωση. Εντάξει. Μίλησε για νέο φορμάτ πρωταθλήματος, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Θα προτείνει, θα καλύψει κιόλας στο SDNA εδώ και αρκετό καιρό, για την ανάδειξη του πρωταθλητή
από τις θέσεις 1 έως 4 ένα επιπλέον ευρωπαϊκό στήριο που από την, από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα θα, ξέρουμε, θα βγάζει 5 ομάδες, το οποίο θα διεκδικούν οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η θέση έως την 8η, ώστε να υπάρχει κίνητρο και σε αυτές. Το κρατάμε ως ένα πολύ κομβικό κομμάτι της, των δηλώσεων. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει βέβαια η Super League, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει η ξεκάθαρη θέση της ΕΠΟ και η θέση του κ. Κακάτση εκφράζει και τη θέση του ΠΑΟΚ, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι εκφράζει και ένα πολύ μεγάλο μέρος, για να μην πω το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι είναι. Εντάξει, ρε παιδιά, ας πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα αυτοί οι τέσσερις πρώτοι που το διεκδικούν και να μένει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο να το διεκδικούν από τη θέση 5 έως 8. Μπορεί να το κάνει πιο συναρπαστικό. Δηλαδή, ένα 4, 5, 8 και οι υπόλοιποι. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, αυτά νομίζω, Γιώργο, ήταν σε πρώτη φάση, γιατί με τον Μάκη Καγκάτση θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα και να διευκρινίσουμε ενδεχομένως. Ότι θα γίνει προπονητικό κέντρο για την εθνική ομάδα, να είναι προπονητικό κέντρο επί της θητείας. Από το στόμα του και στου Θεού ταυτή και να υλοποιηθεί, γιατί αυτό το σατζιγκά να γυρίζω είναι ντροπή για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε χίλιο ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν άκουσα αυτό για το προπονητικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι για μένα ένα προσωπικό στοίχημα να αφήσω προπονητικό κέντρο για την εθνική, Βασίλη, σε σκέφτηκα, γιατί ξέρω πόσο μεγάλος είναι ο καημός σου για αυτό το θέμα. Είναι ντροπή, Ελένη, δεν είναι θέμα καημού. Είναι ντροπή για την εθνική ομάδα της χώρας να γυρίζει και να λέει ο Φίσας, έλεγε ο Φίσας πρόσφατα, και βρεθεί με τους διεθνείς και τους λέει. Του κάνανε πλάκα οι άλλοι διεθνείς. Του λέγανε, βρήκατε που θα προπονηθείτε, και λέει κάποια στιγμή, βρήκαμε τη Ριζούπολη, μπράβο, και αρχίσαν και χειροκροτάγανε οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Να, εντάξει, είπε ότι ο κύριος Βρακάς από την ΕΠΣΗ Πύρου, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που θα ηγείται του εγχειρήματος. Άρα να δούμε. Άρα να δούμε, για να ξέρουμε και ποιον θα βρίσουμε άμα δεν γίνει. Γι' αυτό λέμε τα ονόματα. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι, Ελένη, μου λένε ότι φέτος θα ψήνουμε αυγά στο πεζοδρόμιο, αλλά μάλλον κάνουν λάθος, γιατί εμείς θα είμαστε στο δροσερό χώρο του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και θα πέσουμε παιχνίδια. Μας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από εκατοντάδες υπερσύγχρονα παιχνίδια, ρουλέτες κανονικές και ηλεκτρονικές, εκατοντάδες slot machines νέας τεχνολογίας, blackjack, poker και πούντο μπάνκο. Summer time στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, που είναι και ο χορηγός εκπομπής μας, πάμε τρέχοντας τον κύριο Κιώση. Ακούμε το διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε με Σταύρο Καζατζόγλου για να κάνουμε πενινταράκια εδώ την αλλαγή ιδιοκτησιακής κοιτάλης στην ΑΕΚ. Ένα πράγμα θέλω να υποσχεθώ στον Χρήστο Κιώση, πως αν βρεθούμε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε άλλο ραδιοφωνικό αέρα, θα αφήνω να παίζουν όλα τα τραγούδια του και δεν θα μιλάω ποτέ. Εδώ είναι αδύνατο. Να του ζητήσω συγγνώμη. Χριστάρα μου, συγγνώμη, δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούτου, όχι εκτάκτος, κανονικά επέστρεψε στην εργασία της. Μην ανησυχείτε οι φαν της Ελένης και μου στέλνετε μηνύματα. Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα, Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη στη χορηγία της εκπομπής. Και να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί σας. Βεβαίως, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54222 και στα social του ραδιοφώνου, Instagram και Facebook. Και επειδή έρχεται Euro, πλησιάζει, μετράμε αντίστροφα, λοιπόν θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι. Μπαίνεις πλαίσιο.gr, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου στη φόρμα που θα βρεις εκεί και μπαίνεις στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους νικητές που θα δουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην καινούρια Samsung 55R OLED τηλεόραση. Μην αργείς, ο διαγωνισμός είναι μέχρι αύριο 12 Ιουνίου, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μου έχει στείλει ένας φίλος με ένα μήνυμα και μου λέει, τι ατάκα είπες ρε Βέργη, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ δεν θα είναι αντιπολίτευση αλλά θα είναι καθεστώς. Ναι, και να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, ότι θα πρέπει αυτό να το συνηθίσουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι ό,τι και να γινότανε, και με την Ελένη το έχουμε συζητήσει και το έχουμε πει και στον αέρα, ό,τι και να γινόταν, έλεγαν το κακό το ΠΟΚ φταίει. Αυτή τη στιγμή, αν γίνεται κάτι κακό, τι θα λένε, η κακή ΕΠΟ φταίει, Ελένη μου. Κακή ΕΠΟ, η κακή Θεσσαλονίκη φταίει για όλα. Πώς αλλάζουν οι κύριοι. Θα δούμε τις γραφικότητες ενδεχομένως από την άλλη πλευρά τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ, περιμένω να ακούσω κανέναν Αθηναίο παδό εδώ να λέει, βλέπετε, η Θεσσαλονίκη τα ελέγχει όλα. Και εκεί θα πέσω τα νάσκελα. Αυτό, να δούμε τέτοια πράγματα. Εκεί θα πέσω τα νάσκελα, αλλά η ζωή έτσι είναι, κάνει κύκλους. Λοιπόν, πάμε, όσο εσύ μαζεύεις μηνύματα και αντιδράσεις του κόσμου για τα θέματα που είναι πάρα πολλά. Πάμε όμως στο κυρίαρχο θέμα της ειδησιογραφίας, που είναι η αλλαγή ειδησιακής κοιτάλης σε μία από τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες, στην ΑΕΚ. Μάριος Ηλιόπουλος αντί Δημήτρη Μελισανίδη, μια καινούργια μέρα, και ο Σταύρος Καζατζόγλου
θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, θα βοηθήσει πάρα πολύ τη γνώση δική μας και τη δική σας σχετικά με τον νέο ηγέτη της ΠΑΕ. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα Σταύρο. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Και Λαΐδη μ' ακούω. Καλή επιστροφή. Έχεις καιρό τώρα, έχεις μέρες να την ακούσεις. Βλέπεις Βασίλη ότι εγώ γύρισα για να μην τον αφήσω μια τέτοια μέρα μόνο του χωρίς να με ακούει και βλέπεις πως με καλωσορίζει. Σταυρό, την αφήσαμε. Έχουμε να την ακούσουμε από τότε που ήταν στην ΑΕΚ ο Μελισανίδης και ο Μητσοτάκης 41%. Καταλαβαίνεις πόσο καιρό έχει περάσει. Το τηλεφωνικό κέντρο ότι στην είσοδο πήγαν να την κλείσουν, να μην τις επιτρέψουν να πει γιατί δεν γνώρισαν. Δεν γνώρισαν, ακριβώς. Ακριβώς. Όπως το λες είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχάς, νομίζω ότι οι αεξίδες μούδιασαν. Όχι στην είδηση του Ηλιόπουλου, στην είδηση ότι φεύγει ο Μελισσάνηδης. Όσο και αν το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αναπτυχθεί μια πολύ έντονη παραφιλολογία, όσο και αν τις τελευταίες 48 ώρες είχε γραφτεί και το όνομα του Ηλιόπουλου μαζί με το Παπά και διάφορα άλλα. Οι αεξίδες μούδιασαν και το θεωρώ απολύτως λογικό, έτσι. Σε μεγάλο βαθμό ναι. Κυρίως νομίζω το σοκ ήταν και ο τρόπος που επιλέχθηκε, γιατί ενώ περιμέναμε, γενικά είχα στο μυαλό μου και χθες ότι κάποια στιγμή θα μας ειδοποιούσαν και θα πηγαίναμε στη Φιλαδέλφεια για να γίνει, να εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Εν τέλει επέλεξε ο Μελισσανίδης με μια ανακοίνωση, διαγραπτή ανακοίνωση, να πει ότι αποχωρεί από την ΑΕΚ και παραδίδει την ομάδα στον κύριο Ηλιόπουλο, κάτι το οποίο επισφραγίστηκε λίγες ώρες αργότερα και στην κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν, όπου υπήρχε έντονη συγκινησιακή φόρτιση από την πλευρά του Μελισσανίδη. Γενικά υπήρχε μια αμηχανία, νομίζω το καταλαβαίνει εύκολα κάποιος. Ο Μελισσανίδης, η θητεία Μελισσανίδη στην ΑΕΚ, για να μην πάω στο παρελθόν, έκανε τη δεκαετία του 90 και τα προηγούμενα, να σας πω ότι περίοδος από το 2013 μέχρι και τώρα, αυτά τα 11 χρόνια, συνιστούν για την κοινωνία της ΑΕΚ ό,τι πιο μακρό υπάρχει σε διοίκηση. Ποτέ ξανά στον αιώνα της ιστορίας δεν είχε τόσο μακρά διοίκηση που να δίνει σταθερότητα, να έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες και αποτυχίες βέβαια, να έχει όμως ένα σημείο αναφοράς και έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν καταλήτης για τα πάντα. Έμαθαν όλοι, μεταξύ αυτών και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται τα τελευταία 30-40 χρόνια με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να λειτουργούν εν πωλής με τον τρόπο του Μελισσανίδη. Με τις δικές του ατάκες, με τη δική του ιδιοσυγκρασία, με τον τρόπο που εκείνος προσέγγιζε τα πράγματα, με το one man show πολλές φορές, γιατί ξέρουμε ότι ο Μελισσανίδης ήταν αυτός ο οποίος ήταν η αρχή και το τέλος μέσα στην ΑΕΚ. Όλο αυτό λοιπόν ήταν μια κατάσταση. Έχει σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή, Σταύρο, αναμφισβήτητα. Είχε παγιωθεί από το 1992, που είναι η πρώτη εμφάνισή του στην κοινά της ΑΕΚ, ως μαζί με τον Γιάννη Καρά τότε είχαν αναλάβει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ του 1992. Με φιέστα στην Τούμπα, Ελένη μου, να στα θυμίσω και αυτά. Ήσουν μικρή αγέννητη τότε, αλλά. Ήταν αγέννητη, δεν καταγραφεί. Και δεν βλέπει και YouTube, η Ελένη. Έχω μια σειρά εδώ ερωτήσεων πάλι με τον Πάοκ, ασχολείται ο κύριο Καζατζόγλου. Εδώ μηνύματα για τον κύριο Ηλιόπουλο βλέπω. Λοιπόν, πάμε Σταύρο, γιατί έχουμε πολλά. Και λοιπόν, και ο κύριο Μελισσανίδης, λοιπόν, όντω έχει σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή με πολύ σημαντικέ επιτυχίε. Αναμφίβολα η σημαντικότερη όλων αυτή που θα τον περάσει για πάντα στο πάνελ της ιστορίας της ΑΕΚ είναι η κατασκευή του νέου γηπέδου. Είναι ένα γήπεδο το οποίο, έχοντας γνώση ρεπορταζιακά όλης της κατάστασης και της πολεμικής που δέχτηκε, μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι μόνο Μελισσανίδη θα μπορούσε να το χτίσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το είπε άλλωστε και ο κύριος Ηλιόπουλος αυτό. Έχουν πέσει σε αυτό το γήπεδο κόντρα θεοί και δαίμονες. Όπως και να έχει όμως, το γήπεδο χτίστηκε και φάνηκε ήδη οι ευεργετικές του συνέπειες και πως αποτελεί τη βάση για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες επιτυχίες που θέλει να έχει η ΑΕΚ. Θέλω να δώσω το λόγο στην Ελένη, όμως και στην ουσία στον κόσμο, για να μπουν μια σειρά από ερωτήματα, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τώρα. Έτσι. Δηλαδή, πάμε στον Μάριο Ηλιόπουλο. Η αποτίμηση της ιστορίας για τον Δημήτρη Μελισσανίδη έχει γίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και άποψη, είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων στην ΑΕΚ. Και αυτό δεν το λένε τα τέσσερα παραδείγματα, το λένε πάμε σε ερωτήματα του κόσμου. Πριν πάμε σε ερωτήματα του κόσμου, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, και ορθά νομίζω χτες,
δεν θέλησε να συγκεντρώσει πάνω τα λέμε της δημοσιότητας. Νομίζω ότι χθες άφησε χώρο στον Δημήτρη Μελισσανίδη, ήταν η μέρα του Μελισσανίδη χθες. Προανήγγειλε πως θα υπάρξει συνέντευξη τύπου το προσεχές διάστημα, εκτιμώ μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα το έχουμε, όπου θα πει αναλυτικά τα πλάνα του, το σχέδιο για τη δίωξη του για τη δική του ΑΕΚ. Εγώ κρατώ ως πολύ σημαντικό ότι απέφυγε τα παχιά λόγια. Δεν είδαμε δηλαδή κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα πήγαινε σε μεγαλοστομίες. Με όσα θα καταφέρει να συγκεντρώσω και με όσα είδα χτες, ήταν ένα άνθρωπο νέο, δυναμικό, πολύ πετυχημένο, εγωιστή, που θέλει να πετύχει και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα στη ζωή του έχει πετύχει. Το είπε και ο Μελισσανίδης άλλωστε για το πόσο επιτυχημένος και δυναμικός είναι. Άρα νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είπε ότι θα είναι αρχιστράτηγος στη μάχη, ξέρει που έχει έρθει, ξέρει τι θέλει να κάνει και σαφέστατα έχει έρθει για να κάνει την ΑΕΚ ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Είναι ο πύχης ψηλά. Πάμε στην Ελένη τώρα. Πάμε στην Ελένη. Πριν πάμε στο Μάριο Ηλιόπουλο, λέει εδώ, επί 1,5 χρόνο Μελισσανίδης το δούλευε, όπως είπε ο ίδιος, στο μυαλό του. Σταύρο, δεν είχατε αντιληφθεί τίποτα? Ξέραμε και είχαμε μεταφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το κατά καιρούς ο Μελισσανίδης έλεγε ότι δεν θα μείνει για πάντα στην ΑΕΚ. Το έχει πει δημόσια ο Μελισσανίδης, παιδί, αυτό. Ότι θα την κάνω οικονομικά αυτάρκη και να φύγω. Τα ζητήματα, αυτό είχε έχω πει. Τα ζητήματα υγείας, είμαι πια σε μια προχωρημένη ηλικία. Το επανέλαβε και χθες. Ξέραμε ότι υπάρχουν συζητήσεις με διάφορους ομίλους ή πρόσωπα. Με τον Μπούση, ένα διάστημα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ηλιόπουλος τον έπεισε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ότι είναι η ιδανικότερη επιλογή για να παραχωρήσει την ΑΕΚ. Γιατί λέει εδώ ο φίλος ότι για τον κόσμο της ΑΕΚ ήταν βόμβα. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω. Βόμβα θα ήταν, να μου επιτρέψεις να πω, Ελένη, οποιαδήποτε στιγμή και αν έφυγε ο Μελισσανίδης. Δεν διαφωνώ με τον ακροατή μας, βόμβα ήταν. Αλλά αυτό θα συνέβαινε οποιαδήποτε στιγμή και αν έφυγε. Δεν προετοιμάζεσαι για αυτού του είδους τη διαδοχή. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι το μέγεθος τέτοιο που δεν προετοιμάζεσαι. Δεν θα ρωτήσω τίποτα περισσότερο, μόνο γιατί Μάριος Ηλιόπουλος. Ποιο ήταν το κριτήριο της επιλογής για τον Ηλιόπουλο? Νομίζω είναι σαφές. Δυναμικός, ανερχόμενος επιχειρηματίας, με πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ, με πολύ μεγάλη διάθεση να απογειώσει την ΑΕΚ. Τι άλλο να θέλεις για να δώσει το δαχτυλίδι της διαδοχής? Ειδικά είναι η πρώτη φορά, επίσης πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ που θυμάμαι μετοχική αλλαγή, η οποία να έχει γίνει τόσο ομαλά. Συνήθως οι μετοχικές αλλαγές στην ΑΕΚ γίνονταν υπό ασφυκτική πίεση με έναν κόσμο που ήταν στα κάγκελα, είτε όταν πια δεν πήγαιναν. Δηλαδή το 1995 ότι Μελισσανίδη με τον Καρά τότε παραχώρησαν στον Τροχανά, μια υπόθεση που βάραινε ακόμα μέχρι και τώρα τον Μελισσανίδη. Και νομίζω ότι το καταλάβαμε βάρος, και από τον τρόπο που τα είπε χθες, συγγνώμη Σταύρο, με την ατάκα ότι βάρος, ήρθε φαν, ξένο φαν και μου ζήτησε την ΑΕΚ, αλλά δεν ήθελα να ξαναγίνει ό,τι είχε γίνει τότε με την ΕΝ κτλ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Υπό το ασφυκτικό βάρος λοιπόν της τότε αδυναμίας, γιατί είχαν σπάσει οι δύο συνέτεροι, Μελισσανίδης Καράς, και δεν μπορούσαν πια να συνδικήσουν. Δεν είχαν βρει και τρόπο, παλιές ιστορίες τώρα, να πάρει ο ένας ή ο άλλος, και αναγκάστηκαν από κοινού να παραχωρήσουν Τροχανά με τις αφιαλτικές για την ΑΕΚ χρονιές που ακολούθησαν και βέβαια τα πολυεθνικές και όλη την υπόλοιπη ιστορία που έχει καταγραφεί. Συνέχισε, Ελένη. Άρα γι' αυτό Ηλιόπουλος. Λοιπόν, την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Μελισσανίδης για τις συμμαχίες, λέει εδώ ένας φίλος. Φαντάζομαι αναφέρεται στην ατάκο του αυτή στο τέλος. Ναι, παιδιά, ήταν ο Μελισσανίδης εχθές. Δεν είχε καμία διάθεση να μιλήσει για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο πέρα από τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έκλεισε ο κύκλος σου στην ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο. Αν κάποιος θεωρεί. Για μένα ήταν και απάντηση, Βασίλη, αυτό το καμία πράγμα. Καμία απάντηση δεν ήταν. Ήταν και απάντηση. Τώρα, δηλαδή, συμπόρευση, όποιος δεν βλέπει τη συμπόρευση. Τώρα θέλετε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έχεις βρει έναν άνθρωπο. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι αν ο Μελισσανίδης ήθελε να πει κάτι με το γνωστό του τρόπο, με μία ατάκα του, δεν θα το έλεγε? Ελένη μου, θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ σε αυτήν την ιστορία. Όποιος κάνει δεν το βλέπει, είναι παιδάκι 5 χρονών. Και εσύ, Βασίλη, θες να μου πεις, γνωρίζοντας τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ότι αν ήθελε να πει κάτι δεν θα το έλεγε? Δηλαδή, αν αύριο το πρωί ο Μελισσανίδης πει κάτι, θα σημαίνει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα? Ρε παιδιά, ξαναλέω, χθες ο Μελισσανίδης είχε να ασχοληθεί με τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι η αποχώρησή του από την ΑΕΚ μετά από ένα τεράστιο κύκλο ζωής. Η μικρή εικόνα είναι αν σήμερα υπάρχει μια εφήμερη σύμπραξη του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, χθες του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, αύριο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας. Αυτά είναι εφήμερα.
στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αλλάζουν. Η μεγάλη εικόνα είναι άλλη. Μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Μελισανίδης ολοκλήρωσε ένα τεράστιο κύκλο ζωής. Αυτό λέω, ρε Ελένη μου. Αυτό ναι, λέω. Σαφέστατα. Αυτό και λέω. Για μένα... Παραδόξως συμφωνώ με Βέργη, να ξέρεις, και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό. Δεν αθωώνει τίποτα, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει όλα όσα είναι, και προφανώς από την ΑΕΚ έχουν μελετηθεί, αναλυθεί, και φαντάζομαι ότι θα βρουν και τρόπους αντίδρασης. Καταρχάς δεν συμφωνώ με τη λέξη αθωώνω. Δεν υπάρχει κάτι ποινικό. Δεν έχει γίνει κάτι ποινικά κολάσιμο. Ναι. Όπως ήταν συμπόρευση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, μπορεί να είναι συμπόρευση σε κάποιο ή συνεκμετάλλευση, πες το όπως θέλετε, του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και αύριο μπορεί να είναι και του Ολυμπιακού με κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει κάτι ποινικό, ποινικά κολάσιμο. Ναι, είναι εφήμερες συνεργασίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πούμε, επειδή για να μην χανόμαστε λιγάκι, ότι η σύμπραξη, η κοινή πορεία για ένα διάστημα ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού ήταν για να πέσει μια χούντα που υπήρχε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκτός αν δεν το βλέπαμε, εκτός αν ζούσαμε αλλού. Μετά, όταν άλλαξε η κατάσταση, συνέχισε η συμπόρευση ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Σταύρο μου. Συγχώνεις. Και αυτό επίσης το αποτέλεσμα και το πόσο κακό είναι και πόσο κακή ήταν αυτή η συμπόρευση φάνηκε στο τι βλέπαμε αυτά τα χρόνια στα γήπεδα. Τα πιο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα. Ωραία, μα δεν είπε κανένας. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τίποτα ποινικά κολάσιμο. Λοιπόν, για να το κλείσω λίγο αυτό που έλεγα προηγουμένως, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν ήταν ούτε η ώρα, ούτε η στιγμή, γιατί την έβλεπα τη συνέντευξη, ούτε η συνθήκη να μιλήσει ο Δημήτρης Μελισανίδης. Ήταν πάρα πολύ φορτισμένος, ήταν πάρα πολύ συγκινημένος να μιλήσει για συμμαχίες, για ποδόσφαιρο, για όλα τα άλλα τα παράτερα. Και μην κάνουμε και εμείς λάθος τώρα. Μην κάνουμε λάθος, θα μείνουμε. Από τη στιγμή όμως που ρωτήθηκε, γιατί ρωτήθηκε επί τούτου. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν ήθελε να μιλήσει ή να πει κάτι, θα το έλεγε. Δεν ήθελε να μιλήσει όμως. Ναι, συμφωνούμε ότι δεν ήθελε να μιλήσει. Πάμε στον κύριο Ηλιόπουλου, που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ και ζητάει ο κόσμος να μάθει πράγματα. Ναι, τι βγαίνει από τον Αλμέιδα για αυτή την αλλαγή. Ωραίο ερώτημα. Όπως είπε και ο Μελισανίδης θες, ο Αλμέιδα είναι κεφάλαιο για την ΑΕΚ, είναι ενήμερος για την αλλαγή και ξέρει να προχωρήσει. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω με κάθε σεβασμό στον Αλμέιδα ότι όταν μιλάμε για κάτι που, που υπερβαίνει κάθε προπονητή, τεχνικό διευθυντή ή στέλεχος, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Οι συνθήκες θα παραμείνουν οι ίδιες και καλύτερες. Άρα λοιπόν ο Αλμέιδα έχει πεδίο δόξης λαμπρό να μπει και να κάνει τη δουλειά του. Επίσης ο Αλμέιδα έχει υπογράψει με την ΠΑΕ ΑΕΚ, δεν έχει υπογράψει με τον Μελισανίδη. Συμφωνώ, δεν είναι με τον Μελισανίδη. Ξεκάθαρο, έτσι. Έχουν γίνει στην ΑΕΚ στο παρελθόν καταστάσεις που υπέγραφαν και με προέδρους Σόγια. Αφήστε εδώ τώρα, μην μπλέξουμε σε προφανώς, προφανώς. Αλλά... Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι το ερώτημα εδώ του φίλου έχει να κάνει με το γεγονός ότι Μελισανίδης και Αλμέιδα είχαν πολύ καλή ιδιαίτερη σχέση, στενή σχέση. Ναι. Εχθές ο Μελισανίδης πάντως παρατήθηκε ότι ο πρώτος που δεν ενημέρωσα ήταν ο Αλμέιδα. Θυμίζω ότι ο Ματίας Αλμέιδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2028, παιδιά. Έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, έχει υπογράψει με την εταιρεία. Πάει ΑΕΚ, δεν έχει υπογράψει με την εταιρεία Δημήτρης Μελισανίδης. Επειδή πολλές φορές είναι και θέμα ψυχισμού, εγώ καταλαβαίνω λοιπόν όλο αυτό και τα συμβόλαια στη σύγχρονη εποχή είναι κυρίως απλά για να βάζουν κάποιους κανόνες. Κατά τα άλλα, αν ο παίχτης ή ο προπονητής θέλει να φύγει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ομάδες είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση για να τον μεταπίσουν. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή διάθεσης. Και ότι σοκαρίστηκε. Και ενήμερος είναι και έχει ήδη γνωριμία και πολύ καλό επίπεδο χημίας και σχέσης ο Αλμέιδα με τον Ηλιόπουλο. Πάμε. Λοιπόν, να περιμένουμε δυνατά μεταγραφικά χτυπήματα για το καλό σας βρήκα. Θεωρώ δεδομένο ότι η νέα εποχή της ΑΕΚ θα έχει και πιο, και πιο ακόμα πιο δυναμικές κινήσεις. Η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς έπαιγε καιρό ήταν σε μια φάση, σε μια αφασία επί της ουσίας, τα συζητούσαμε, τα λέγαμε εδώ και καιρό. Νομίζω ότι τώρα θα αρχίσει να τρέχει, επειδή όμως πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Πρώτον, δεν έδειξε ότι ο Ηλιόπουλος ότι χρειάζεται κινήσεις εντυπωσιασμού. Να φέρει δηλαδή το Μαρτσέλο, απλά για να πούμε ότι θα έφερε το Μαρτσέλο από τη Ρεάλ Μαδρίτης κτλ. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλώντας καταρχήν για ακαδημίες δείχνει ότι έχει ένα πολύ έτσι αναπτυγμένο σχέδιο. Και βλέπει υπάρχει... και δίπλα του τι γίνεται με, με τις ομάδες που έχουν τις δύο καλύτερες ακαδημίες στη χώρα. Για τον Ολυμπιακό που πήρε το Youth Leaf και τον ΠΑΟΚ που έχει το νούμερο ένα ασημικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Γιάννη Κωνσταντέλια. Για δηλαδή, τον ΠΑΟΚ, για την ΑΕΚ επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν έχουμε δει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού. Δηλαδή, η Αλμέιδα παραμένει,
Δεν είδαμε να υπάρχει κάποια νέα προσθήκη ή κάποια αποχώρηση από το μεταγραφικό τμήμα. Άρα σημαίνει ότι η ΑΕΚ προχωρά με βάση κάποιες κινήσεις και ενδεχομένως η παρουσία του Ηλιόπουλου και η δυναμική που θα δώσει να ανοίξει και πόρτες οι οποίες μέχρι πρώτη ενός έδειχναν άπιαστες και απαραβίαστες. Να κάνω μια ερώτηση και στους δυο σας πρωτού προχωρήσει, Ελένη μου. Ναι, ναι, ναι. Να μου πείτε λίγο, να πείτε στον κόσμο, σε μένα δηλαδή. Τι γίνεται με το Ματί Καμαρά, πού τελειώνει η αλήθεια και αρχίζουν τα παραμύθια, πού τελειώνουν τα παραμύθια και ξεκινάει η αλήθεια. Ελένη, από την πλευρά του ΠΑΟΚ, τι γίνεται με το Ματί Καμαρά αυτή. Του έχει κάνει μια πρόταση, έχει αποσυρθεί, δεν έχει αποσυρθεί, τι έχει κάνει. Ναι, ναι, ναι. Δεδομένα του είχε κάνει μια πολύ καλή πρόταση για τριετές με πακέτο που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν, Βασίλη, από το 1,2 με 1 εκατομμύριο πριν υπογραφής. Ναι. Πολλά λεφτά. Φάνηκε ότι δεν τον ικανοποιεί, έστειλε άλλη πρόταση ο ατζέντης του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι σε μία. Ζήταγε 2 εκατομμύρια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που απορρέει ότι βγήκε στην αγορά ψάχνοντας συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και προφανώς από τη στιγμή που είχε και την πρόταση του ΠΑΟΚ, πατούσε εντός αγωγικών πάνω σε αυτή την πρόταση για να βρει κάτι καλύτερο. Δεν είχε κλείσει το θέμα Καμαρά, απλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε έναν εκνευρισμό την προηγούμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχει ένα deadline, μια διορία μέχρι το βράδυ της Παρασκευής για να απαντήσει στην τελική πρόταση του ΠΑΟΚ, γιατί είχαν αντιληφθεί ότι βγαίνει στην αγορά, χρησιμοποιεί αυτή την πρόταση και δημιουργήθηκε ένας εκνευρισμός ότι δεν θα μπούμε σε πληστηριασμό ούτε θα κάνουμε αντιπρόταση. Mm-hmm. Προφανώς και γνωρίζουν καλά στον ΠΑΟΚ ότι μπαίνουν και άλλες ομάδες στο παιχνίδι, για παράδειγμα η ΑΕΚ που έχει προσεγγίσει την πλευρά του Καμαρά. Αυτή τη στιγμή εγώ θα πω ότι δεν έχει κλείσει εντελώς η υπόθεση Καμαρά. Βέβαια, από την εμπειρία μου που δεν συγκρίνεται, κύριε, με τη δική σας, όταν μια υπόθεση τραβά σε μέρες και δεν έχεις οριστική εξέλιξη στο θέμα, όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα μπορεί να προχωρήσει αυτό, και είδαμε και χθες δημοσιεύματα, τον θέλει η ΑΕΚ, τον θέλει ο ΠΑΟΚ, τον θέλουν γαλλικές ομάδες, γίνεται έτσι ένα τζέρτζελο ακριβώς, που μόνο εκνευρισμός μπορεί να προκαλεί. Ο Βεργίς τώρα που ο ΠΑΟΚ έγινε καθεστώς, μας λέει και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Το δικό μου ρεπορτάζ, μπορείς να το διαψεύσεις, Σταύρο μου. Για πάμε, κύριε Καζαντζόγλου. Λοιπόν, ο Καμαρά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό, έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι σε μια θέση που θα μπορούσε να ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Ως εκεί δεν έχω να πω κάτι άλλο τώρα. Τι ήταν αυτό τώρα, Ελένη? Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλώς τον κύριο Αυτιά. Τι λες τώρα? Ετοιμάζομαι. Ευρωβουλευτής έγινε. Να μην πάμε και εμείς, Βασιλάκη, γιατί εμάς δηλαδή. Δεν μας γίνει σε μανούλα, πάμε και πάμε. Λάγα κάνεις. Όλος ο καλός ο κόσμος από το Ευρωκοινοβούλιο θα περνάει πλέον. Μην το συζητάς, με εξαίρεση εμένα. Δεν έχω καμία διάθεση. Όλος ο καλός ο κόσμος θα περνάει από το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, θα βάλω εδώ μια άνω τελεία από τις καλές εκπομπές. Γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις και απορίες. Θα πούμε, όλη η εκπομπή σήμερα είναι η αγαπημένη. Καζαντζό, τους έχω εδώ, τους εχμαλώτησα. Να σας πω ότι εκτός από το ιταλικό ποδόσφαιρο, αγαπάμε και την ιταλική κουζίνα, γι' αυτό δώστε προσοχή. Το εστιατόριο Κήπος που όλοι γνωρίσαμε και τιμήσαμε δεόντως, μεταμορφώνεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο ιταλικό εστιατόριο που δεν έχει ξαναδεί η πόλη. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, απολαμβάνουμε το δίπλωμα στον υπαίδριο χώρο του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη με live μουσική και δωρεάν πάρκινγκ. Κρατήσεις κάνουμε στο τηλέφωνο 2310-491-199 και απολαμβάνουμε ένα συγκλονιστικό ιταλικό δείπνο στον κήπο της καρδιάς μας. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ με Ελένη Μπούτου και Σταύρο Καζαντζόγλου για τη συνέχεια των απορριών σας, των ερωτήσεών σας, ό,τι θέλετε να μάθετε για τον Μάριο Ηλιόπουλο, και την Ελένη να μας δίνει τις δικές της πινελιές σε σχέση με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και όλα τα ωραία με Γκαγκάτς κτλ. Δεν φεύγει άνθρωπος. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα και Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη στη χορηγία της εκπομπής. Συζητούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουμε τώρα για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, με τον Σταύρο Καζατζόγλου, φυσικά για την αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΠΑΕ ΑΕΚ, το τέλος εποχής με την αποχώρηση του Δημήτρη Μελισανίδη και την ανάληψη της διοικητικής εξουσίας από τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Υπάρχουν πολλά δικά σας ερωτήματα, τα έχει σταχυολογήσει η Ελένη και προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες σας τις απορίες. Ελένη, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το εξαιρετικό πινκ-πονκ με την βοήθεια του Σταύρου. Ωραία, λοιπόν, πάμε και στα δικά σας, στις δικές σας απορίες, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54-222 και στα social του ραδιοφώνου, Instagram και Facebook. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και αν ισχύει η κουμπαριά? Να κάνω εγώ μια τοποθέτηση εδώ, επειδή έψαξα να βρω το πρωί αν ισχύει κάτι τέτοιο. Η απάντηση που πήρα από κάποιους ανθρώπους που ρώτησα μου είπαν όχι, αλλά για μένα αυτό είναι το έλασον. Δηλαδή, θα πω κάτι πολύ απλό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο καλύτερος φίλος του Μαρινάκη, ξέρετε ποιος ήταν πριν από χρόνια? Ο καλύτερος φίλος, ο αδερφός του, ο Νικόλας Πατέρας. Από την ημέρα που μπήκε στο ποδόσφαιρο και ο Μαρινάκης, σταμάτησαν με τον πατέρα να έχουν και καλημέρα. Άρα είτε είναι κουμπάρος είτε δεν είναι κουμπάρος, δεν παίζει κανένα ρόλο κατά τη γνώμη μου, παιδιά. Το ποδόσφαιρο διαλύει φιλίες, τα κάνει ίσωμα όλα. Έλα, Σταύρο. Αν και νομίζω πως όλα αυτά θα απαντηθούν από τον νέο ιδιοκτήτη στη συνέντευξη τύπου, εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, έχω μάθει ότι υπάρχει όντως αυτή η κουμπαριά και δεν μου φαίνεται καθόλου παράλογο. Όταν συζητάμε για ανθρώπους σχεδόν συνομήλικους που έχουν πορευτεί στα ίδια μονοπάτια της μαθητικής φοιτητικής ζωής και θα μπορεί κάποια χρόνια τους να πέρασαν παρέα, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Όπως και το να αμφισβητείται αν είναι αγγλής έναν άνθρωπο που σου δίνει δαπανίσει εκατομμύρια για την αγορά μόνο της ΑΕΚ, καταλαβαίνετε ότι είναι στα όρια του κωμικού. Δηλαδή, με την κουμπαριά με τον κύριο Μαρινάκη, είτε είναι είτε δεν είναι, δεν αλλάζει κάτι, ρε παιδιά. Λέω ότι ο Μελισανίδης, απλά για να το χάσουμε, επειδή τα πράγματα αυτά αλλάζουν, κάποτε το 99 ήταν στα όρια του να γίνει ρινγκ, γινόταν ρινγκ το ΆΚΑ με τον Γιώργο Βαρδινιάννη. Πολύ σωστό. Και θεός, Πολύ σωστό. Όχι το να γίνει, γινόταν ρινγκ. Με ένα δυστυχή αστυνομικό στη μέση, τα ξέχασες. Τα είπαμε τώρα, θα τα περάσαμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Τα περάσαμε τώρα. Αλλά λέω ότι εδώ και χρόνια και πολύ προνομιακό συνομιλητή του είναι και πολλέ φορέ παμόνα και στο γύρο τσάκι. Πιο πολύ πεινάει ο Βαρδινογιάννη από ότι τον Παναθηναϊκό. Δεν αλλάζει κάτι αυτό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την Ντόρα Μπακογιάννη και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αδερφό της Ντόρας Μπακογιάννη, είναι στα κάγκελα. Τι μεγαλύτερο παράδειγμα θέλετε τώρα? Λοιπόν, συνέχισε, Ελένη, είδες. Τα έκανες όλα, ρόιδο. Λοιπόν, ποιος θα εκμεταλλεύεται πια το γήπεδο της ΑΕΚ? Ποιος θα εκμεταλλεύεται το γήπεδο της ΑΕΚ? Η εταιρεία που αγόρασε ο κ. Ηλιόπουλος. 49 χρόνια είναι πολύ ξεκάθαρη η συμφωνία. 47 πλέον. 49 περάσαν τα δύο. 47 χρόνια το γήπεδο έχει παρακολουθεί από την Ερασιτεχνική προς τη Δικέφαλος ΑΕΠΣΙΝΟ, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς την επωνυμία της, που είναι μία από τις εταιρείες που αγόρασε ο κ. Ηλιόπουλος. Πολύ σωστό. Και η Ερασιτεχνική γι' αυτό ανταμείβεται με ένα ποσό ετησίως, ενοικίου, που προκύπτει μέσα από την αγορά των εισιτηρίων. Λοιπόν, η της ΑΕΚ θα έπρεπε να προβληματιστούν γιατί ο Γκαγκάτσης κάνει παρέλαση χωρίς αντίπαλο. Το ότι συνεχίζουν να μην κάνουν αυτοκριτική δεν με εκπλήσει. Είναι τουλάχιστον προκλητικό όλοι αυτοί που έκαναν την έποκτήμα τους και οι οποίοι ήθελαν τον Γκαγκάτση γλάστρα, λέει εδώ, να μιλούν σήμερα για καθεστώς ΠΑΟΚ. Λίγο ντροπή δε βλάπτει. Όπα. Τη λέξη καθεστώς ΠΑΟΚ την έχω πει εγώ. Έκανα εγώ την έποκτήμα μου? Δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει, φίλε, θα τα πούμε, θα μας τα πει ο κύριος Σπάθος καλύτερα. Όχι, συγγνώμη, για να καταλάβω, και το νόημα του μηνύματος. Εσείς μιλήσατε για καθεστώς ΠΑΟΚ. Εγώ είπα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος για πρώτη φορά να διαχειριστεί την κατάσταση, όχι ως αντιπολίτευση, αλλά ως κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ που θα γίνει καθεστώς εντός εισαγωγικών στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσω της Προεδρίας ΣΕΠΟ. Πού είναι το περίεργο? Εγώ κρατάω το πρώτο σκέλος του μηνύματος, γιατί αυτή τη στιγμή ο Γκαγκάτσης κάνει παρέλαση χωρίς αντίπαλο και έχει αυτή την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι. Προφανώς, γιατί οι ενώσεις κρίνουν ότι το καθεστώς που υπήρχε πριν και που είχε το καθεστώς αυτό στη μεγαλύτερη δύναμη ΑΕΚ δεν τους ενέπνευσε. Δεν
Το ήθελαν. Και αυτό το λόγο κάνει. Τι, πού είναι το περίεργο? Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Δεν βαριανασένω. Γιατί να βαριά. Τίποτα. Ένας υποψήφιος κατέβηκε και με αυτό δεν αμφιβάλλει. Μέχρι να εμφανιστεί ο Μπριάκος και δεν βαριανασένει κανείς. Νίκης. Και όποιοι δεν, δεν έχουν καταλάβει, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι κρίνονται και θα κριθούν, οι οποίοι είναι οι πιο αξιόλογοι και αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Ο ένας είναι ο Γκαγκάτσης και ο άλλος είναι ο Λισάνδρου. Αυτοί οι δύο είναι οι νέοι και οι πιο ελπιδοφόροι άνθρωποι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν θα πετύχει ο Γκαγκάτσης είναι μια άλλου παπά υπόθεση και Ευαγγέλιο. Για να δούμε και θα κύριε Βέγγι. Και θα το δούμε. Για να δούμε ποιος θα επιλεγεί τελικά για τη Σούπερ Λίγκα και ποιος θα στηρίξει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αν ξαφνικά δω τον κύριο Κομπότη πρόεδρο στη Σούπερ Λίγκα, θα κάνω μια άλλη τοποθέτηση. Γιατί ο κύριος Λισάνδρου είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει το στίγμα του και έχει δείξει την αξία του. Εγώ όμως δεν λέω ότι ο Γκαγκάτσης είναι καλός. Άκουσε με, Σταύρο μου, να ακούς και εσύ κάτι. Εγώ δεν λέω ότι ο Γκαγκάτσης είναι καλός ή κακός ανάλογα με το ποιον κάνει συμμαχία ο ΠΑΟΚ. Εγώ είπα από την αρχή ότι ο Γκαγκάτσης για μένα είναι η πιο αξιόλογη λύση για να γίνει πρόεδρος. Δεν περίμενα να δω αν ο ΠΑΟΚ θα πάει με την ΑΕΚ ή αν θα πάει με τον Ολυμπιακό ή αν θα πάει με τη θιά μου. Βασιλή, εγώ δεν αλλάζω άποψη ανάλογα με τις συμμαχίες των ομάδων. Επειδή και εγώ ακούω καλά και επειδή ξέρεις ότι εγώ έχω την άποψή μου, η οποία δεν συμβαδίζει απαραίτητα με αυτή που έχει ως στρατηγική. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Και μου είναι και σχετικά διάφορο και το τι σκέφτεται η ΠΑΕΑΚ. Την άποψή μου για τον κύριο Γκαγκάτση την έχω εκφράσει όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι θετική για το πρόσωπό του. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι όλοι μας κρινόμαστε και από τον περίγυρό μας. Αυτό. Βασικά τα πεπραγμένα μας. Ο περίγυρος ποιος είναι? Η παρουσία του κυρίου Σπάθα στο Μακεδονία Παλάς ή μία ψήφος στις 74? Δεν σε προβληματίζει εσένα? Δηλαδή θεωρείς ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο 50, το οποίο... μπορεί 55 ψήφους και θα με προβληματίσει η μία? Εγώ μιλάω για τη μία. Εμένα με προβληματίζει, Σταύρο, πως η αρχική θετική προδιάθεση της ΑΕΚ προς τον Μάικη Γκαγκάτση ξαφνικά άλλαξε και δεν απαντήθηκε ποτέ. Θα πρέπει κάποια στιγμή, επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, ακούω για μια συμφωνία την οποία δεν την ξέρω. Ειλικρινά λέω δεν την ξέρω. Θα ήθελα από τον κύριο Γκαγκάτση ή από την ΑΕΚ, θα το ρωτήσω κιόλας σε κάποιον που θα έχει μείνει από την ΑΕΚ, ποια είναι η συμφωνία η οποία καταστρατηγήθηκε. Γιατί εγώ δεν ξέρω να υπάρχει. Για όλα θα πάρεις απαντήσεις, Σταύρο. Μη βιάζεσαι. Εννοείται, για όλα. Έχε μου εμπιστοσύνη. Για όλα θα πάρεις απαντήσεις. Ελπίζω δηλαδή ότι σε όσα έχουν μείνει αναπάντητα θα έχουμε απαντήσεις. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Ελένη μου, ή να περάσουμε στον επόμενο εκλεκτό προσκεκλημένο μας σχετικά με τον κύριο Ηλιόπουλο και την διάδοχη κατάσταση που δεν απαντήσαμε? Όχι, ένα μήνυμα για τον Καρυπίδη ότι θα γίνει το νέο αφεντικό της Super League. Μάλιστα. Το καταγράφουμε και αυτό, το αφήνουμε εδώ πέρα. Για τον Θόδωρο Καρυπίδη, ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος Super League. Δεν το ξέρω. Είναι και αυτό, έχει και αυτό ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, εντάξει, τα πρόσωπα πάντα παίζουν ρόλο, είναι να δούμε επιτέλους κάτι καλύτερο. Όχι να πηγαίνουμε προς τα πίσω, να πάμε προς τα μπρος. Αν σε αυτό μπορεί να συμβάλλει ο Μάκης Γκαγκάτσης, όποιος δεν σταθεί δίπλα του, θα είναι ανόητος. Κριτική θα του γίνει και πολύ σκληρή. Γιατί αυτό πρέπει. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να του πιστώνει στα θετικά και να τον κριτικάρει στα αρνητικά. Λογικό είναι. Εγώ πάντως βλέπω, Βασίλη, μία επίθεση, ένα κλίμα, κάτι στοχευμένα προς το Μάκη, χωρίς καν να δούμε το Μάκη Γκαγκάτση σε αυτόν τον ρόλο, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει αντιπαράθεση από την πλευρά της ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο. Βασίλη, έχουν ανατρέξει σε δηλώσεις Βασίλη Γκαγκάτση προδεκαετίας και βάλε για το τι είναι τα παιδιά του, σε ποια παιδιά του αναφέρεται. Πόσους γάμους έχει κάνει, δηλαδή πράγματα τώρα αστειότητες. Και όλο αυτό γιατί, για να δείξουμε κάνει, τι. Όποιος το έχει κάνει είναι εντελώς λάθος. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης είναι αυτός, έχει κάνει την πορεία του με τα θετικά και τα αρνητικά του. Ο Μάκης Γκαγκάτσης είναι κάτι άλλο και κρίνεται με βάση τα δικά του πεπραγμένα. Ο κάθε Γκαγκάτσης. Να μην τρελαθούμε τώρα, ρε παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και επαναλαμβάνω για τον ακροατή που δεν του άρεσε η λέξη καθεστώς, θα πρέπει να μάθει να ζει με αυτή τη λέξη. Ο ΠΑΟΚ είναι κυβέρνηση. Θα γίνει κυβέρνηση στην ΕΠΟ. Τι θα κάνουμε τώρα? Κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα. Μπορεί να γίνει και τελικό στο ΑΚΑ, όπως άκουσα. Θα γίνει ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς αυτό λέγεται. Μπορεί να κάτι άλλο. Ναι. Ας τον κρίνουμε. Ναι. Ας τον κρίνουμε. Θα το δούμε στο νέο του ρόλο. Αλλά θα κριθεί ως Μάκης Γκαγκάτσης. Προφανέστατα.
Φυσικά. Προφανέστατα. Λοιπόν, και τελικό στο ΆΚΑ, και τελικό στο ΆΚΑ. Να τελειώνουμε τι και γίνεται, με αυτό. Λοιπόν, στο ΆΚΑ. Σας χαιρετώ. Γεια σου, Σταύρο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα που είπε ο Σταύρος για τελικό στο ΆΚΑ, ένα μήνυμα που ξέχασε προηγουμένως, όσο παραμένει μετέωρο το θέμα του Καφτατζογλίου, δεν θα γίνει ποτέ κατάλληλο για τελικό. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει απόλυτο δίκιο. Αν μείνουμε στα ευχολόγια να είναι κατάλληλο το Καφτατζόγλιο, να το δούμε να, δεν θα δούμε ποτέ τελικό στο Καφτατζόγλιο. Είτε η ομάδα τη Θεσσαλονίκη, είτε όχι. Εμένα με εντυπωσιάζει ο τρόπο συνένεση του κυρίου Γκαγκάτση σε ένα καυτό θέμα που μπορεί να βρει απέναντί του όλη την ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη. Με εντυπωσιάζει που δεν πουλάει λαϊκισμό λέγοντας εγώ παιδιά θα πω Καφτατζόγλιο γι' αυτό Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι καλό στοιχείο για μένα. Δεν πήγε να φέρω πουλήσει... το τελικό στην πόλη. Ναι. Δεν πήγε να πουλήσει λαϊκισμό στους Παοκτζίδες και στους Αριανούς και στους Ηρακλειδείς λέγοντας εγώ θα το φέρω. Είπε, συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό, στο πιο ασφαλές, στο πιο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, αλλά να βάλουμε μέσα και το Καφτατζόγλιο να είναι κανονικό. Εμένα αυτό μου αρέσει και δεν μου αρέσει επειδή με βολεύει, γιατί το Ολυμπιακό Στάδιο είναι ένα τέταρτο με τα αυτοκίνητα από το σπίτι μου. Λέω ότι βλέπω μία συμπεριφορά συνένεσης και λογικής. Επειδή εμένα το Καφτατζόγλιο είναι 5 λεπτά από το σπίτι μου, μήπως να το δούμε λίγο πιο ζεστά. Δεν λέω ότι ευθύνεται ο Μάξι Γκαγκάτση στο γεγονός αυτό, ότι αν είναι κατάλληλο ή όχι. Κάποια στιγμή αυτά τα εκατομμύρια που ακούσαμε ότι θα πέσουν. Ναι. Παράγινε. Ακριβώς. Παράγινε τώρα αυτό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή το Καφτατζόγλιο των 45.000, το Καφτατζόγλιο του Βασίλη Χατζηπαλακή, να μην μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο αγώνα. Εντάξει, θα τρελαθούμε τελείως. Είναι Βασίλη, πας στοίχημα ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα λέμε πάλι τα ίδια για το Καφτατζόγλιο. Και θα οδηγούμαστε στο ΆΚΑ για τελικό κυπέλλου. Είναι δεδομένο αυτό. Ο κύριος Βρούτσης θα είναι εκτεθειμένος 100% άμα συμβεί αυτό. Το Μανολιουδάκι θα τον έχουμε τώρα, τι λες? Λοιπόν, γιατί παρουσιάζει προπονητή σήμερα. Ακριβώς 2 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, πριν να πάμε στον Κώστα, να πω και να υπενθυμίσω, γιατί έρχεται το Euro και θα πρέπει να κάνετε τις αγορές σας, να γεμίσετε τα ψυγεία σας, να δείτε τις άδειές σας, τα ρεπό σας, τα απογεύματά σας. Μπαίνεις πλαίσιο.gr, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου στη φόρμα που θα βρεις εκεί και μπαίνεις στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους νικητές που θα δουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην καινούρια 55 Samsung OLED τηλεόραση. Μην αργείς, ο διαγωνισμός θα είναι μέχρι αύριο 12 Ιουνίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάμε τα γραφικό του ΠΑΟΚ, δεν μας είπες. Μόνο ότι θέλω τον Κοτάρσκι. Καμιά δεκαριά ομάδες μας είπες. Ξέρεις, τώρα που γύριζα θα πέσει ηρεμία. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Όσο έλειπα, έσκασαν τα πάντα. Σίγουρα παραμένει σε πρώτο πλάνο του Breathweight, έτσι, του Δανού Φορ που αγωνίζεται στην Εσπανιόλ. Είναι δεδομένο ότι θα έχει υποχρεώσεις για αρκετό καιρό ακόμη. Αγωνίζεται, δίνει μάλλον είναι στα playoff ανόδου στην Σεγούντα με την Εσπανιόλ, μπορεί να τραβήξει υπόθεση μέχρι τις 23 Ιουνίου, Βασίλη, το γνωρίζουν φυσικά αυτό στον ΠΑΟΚ, έχουν καταθέσει πρόταση και προσεχώς... Ο Μεϊτέ αποκτήθηκε. Μεϊτές, Βαμπ και Τζιόρα, αυτό που απορρέει και αυτό κρατάμε από πλευράς ΠΑΟΚ από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι είναι θέμα λεπτό, όχι για τον Μεϊτέ, για Σβάμπ και Τζιόρα θέμα λεπτομεριών για να κλείσουν οι συμφωνίες. Με τον Μεϊτέ περιμένουμε τον deal με τον παίκτη. Έτσι έχει επιτευχθεί η συμφωνία με την Μπενφίκα, 1,5 εκατομμύριο συν 500 σε μπόνους, δηλαδή συνολικά 2 εκατομμύρια και πλέον απομένει το ναι του ποδοσφαιριστή για να κλείσει και το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Ωραία, καλά μου ακούγονται όλα αυτά. Αλλά επειδή την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ένας παροξυσμός, ένας χαμός ειδήσεων, βλέπω μια μεγαλύτερη ηρεμία αυτή τη στιγμή. Ναι, να συμπληρώσω μόνο και να πω και για του Ετζούκε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχος, ότι υπάρχει διαφορά, υπάρχει μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές και εκεί έχουμε μείνει. Σε αυτή τη διαφορά, πώς και αν θα γεφυρωθεί, θα το μάθουμε προσεχώς. Λοιπόν, θες να πάμε στον κύριο Αλόνσο τώρα. Πώς τον είπες, τον Σωσία του Βέρμπιτς, και θέλω να επιβεβαιώσει εδώ ο Κώστας Μανολιουδάκης, γιατί ήταν η πρώτη σκέψη που έκανα μόλις τον είδα. Καλώ τον κύριο Μανολιουδάκη. Χαίρετε. Καλημέρα, Κώστα. Την αδερφή σου, δεν είναι κανένα. Ποιο? Την κόρη του. Την κόρη του. Και σε όλα τα social. Απορώ πως δεν έχει γίνει πρώτο θέμα στα sites, να σου πω την αλήθεια. Δεν μαθαίνω, πιστεύω.
Βασίλη, φαντάζομαι δεν έχεις γνώση της κατάστασης, έτσι. Με βλέπετε. Ό,τι ξέρω, σχολιάζω, ό,τι δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Κόρη Αλόνσο, γκουγκλάρω. Ναι, κόρη Ντιέγκο Αλόνσο. Νομίζω ότι συζητιέται περισσότερο από τον ίδιο τον Αλόνσο. Θα απαντήσω, θα απαντήσω όταν βρω τη λαλιά μου. Πάμε. Έτσι, κάτσε λίγα στην άκρη τώρα, αναπαυτικά. Κώστα, εγώ σας είχα αφήσει με Σάρι και επέστρεψα με Ντιέγκο Αλόνσο. Η αλήθεια είναι και εγώ σας είχα αφήσει με Κωνσταντέλια να απολύσω. Αλήθεια λες. Και ο Σταύρος με Μελισανίδη με είχε αφήσει με Ηλιόπουλο, τον βρήκα. Δεν τρώγεσαι τώρα, αφού ήταν στην προηγούμενη ζωή μας τώρα όλα αυτά που λες. Ναι. Για, Σάρι, για πάμε Μανολό, τι βλέπεις. Να το πω αυτό, γιατί μου έκανε θετική εντύπωση. Αργά το βράδυ χθες είχε μια σε ιταλικά μέσα και συγκεκριμένα στον Πεντουλά, τον δημοσιογράφο που ούτως ή άλλως είχαμε ρίξει μεγαλύτερη προσοχή τώρα αυτό το διάστημα με το Σάρι που ήταν. Κώστα, δεν ακούγεται καλά, κάτι έχεις Bluetooth, κάτι έχεις, δεν ξέρω, δεν σε ακούω καλά. Κάτσε να το. Είναι καλύτερα έτσι. Καλύτερα, ναι. Βοσκόπουλος, Θεός. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι έχει βγει μια είδηση χθες αργά το βράδυ με κάποιες δηλώσεις του ατζέντη του Σάρι, που βγήκε για το Σάρι τώρα η Ελένη, προηγουμένως, με πάρα πολύ εγκομιαστικά σχόλια για τον τρόπο τον οποίο προσέγγισε ο Παναθηναϊκός στο Σάρι, και είπε ότι για κάποιες εβδομάδες ο Σάρι δεν μπορεί να πάει εκτός Ιταλίας ακόμα, είναι ακόμα αγχωμένος με το οικογενειακό του ζήτημα. Και ευχαρίστησε τον Παρνό και έφυγε μάλιστα και ανοιχτή την πόρτα για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία των δύο παιδρών. Δηλαδή μόλις απολυθεί ο Αλόνσο θα είναι εύκαιρος ο Σάρι? Δεν νομίζω, πιο πολύ ευγενικά το είπε ο άνθρωπος και στάθησε ανοιχτό. Το ανέφερα γιατί εντάξει, σε αυτή τη χώρα ακούμε κιόλας ότι μπορεί να η συνωμοσιολογία είναι ούτως ή άλλως αφόρτα της πάντα. Εγώ έχω ακούσει, με έχουν ρωτήσει κιόλας και άσχετοι άνθρωποι στον δρόμο, αν όντως υπήρχε. Και λέω εντάξει, οκ. Okay. Αμφισβητείτε το θέμα Σάρι γενικώς, έτσι. Εντάξει, όχι. Το μόνο που δεν έχουμε ακούσει είναι αν υπάρχει ο Σάρι γενικώς, ως προπονητής, ως άνθρωπος. Καταλαβαίνεις. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει, συμβαίνει. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, φεύγω από εκεί, πάμε στον άλλο. Όταν το μεσημέρι, 2 η ώρα, περιμένουμε την επίσημη παρουσίασή του. Ήδη έχει δώσει το στίγμα του, έχει κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις που ανέβηκαν στο YouTube της Παναθηναϊκός, το επίσημο κανάλι. Έδωσε το στίγμα του, είπε κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν, ας το πούμε, και ρεπορταζιακά για το στυλ του, με βάση και το βιογραφικό του. Αυτό περιμέναμε, πιο πολύ ένταση, πιο πολύ φυσική κατάσταση, σε ένα βάρος, συνοχή, οργάνωση και στόχος στο πρωτάθλημα. Εμένα προσωπικά μου έκανε ένα κλικ, ας το πούμε έτσι, περισσότερο εντύπωση, θετική εντύπωση, το γεγονός ότι αναφέρθηκε στη Σεβίλη, στο πέρασμα που ήταν το μοναδικό ουσιαστικά στην Ευρώπη και συνέβη πέρυσι, στην αγωνιστική περίοδο. Να θυμίσω απλώς ότι διαδέχτηκε τον Μεντιλίμπαρ στην Σεβίλη, έκατσε ελάχιστα όμως 67 μέρες, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Η Σεβίλη, η οποία ολοκλήρωσε την χειρότερη χρονιά της ιστορίας της, της νεότερης. Καταρχάς και φυσικά, μόνο που δεν πήρε το Europa League, την κάνει άθλια τη σεζόν. Ναι, ξεκινάς από εκεί. Ναι, σωστό αυτό που λες. Αλλά ήταν πάρα πολύ κακή σεζόν. Και το λέω αυτό, του μου κάνει εντύπωση, γιατί είπε ότι ουσιαστικά σαν να θέλει να πάρει ρεπάνς, βλέπει τον Παναθηναϊκό, σαν να θέλει να πάρει ρεπάνς, πιάνοντας αυτή τη φορά την ευκαιρία την ευρωπαϊκή, μιλήσαμε ότι είναι Ουρουγουάνος, από τα μαλλιά. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι η φιλοδοξία έχει, γιατί ειδικά το ισπανικό πρωτάθλημα, η ισπανική αγορά είναι το αποθυμένο του. Εκεί έπαιξε ποδόσφαιρο, στην Ισπανία δηλαδή, εκεί θα ήθελε να βρίσκεται. Σε τόπο επίπεδο, η Σεβίλη δεν είναι καμιά ομάδα μικρή, μην τρελαθούμε. Για να τα καταφέρει και για να ξαναπαίξει μπάλα σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να πετύχει τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η φιλοδοξία είναι επίσης σίγουρο ότι έχει ο άνθρωπος. Τώρα από εκεί και πέρα, προπονητικά, όλα τα υπόλοιπα. Οπωσδήποτε η διαφορά είναι τεράστια σε σχέση με το Σάρι, αλλά θα το ξέραμε ότι ούτε ξέρω θα συμβεί. Και δεν έχουμε επισημάνει. Και πάντα το γήπεδο είναι
ο καθρέφτης όλων. Μετά... Ρε παιδιά, συγγνώμη, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Αλλά ορισμένες φορές οι ελληνικές ΠΑΕ δεν έχουν το έχουν χειρότερο χιούμορ και από το δικό μου. Υπάρχει αναφορά, Ελένη, δεν ξέρω αν το ξέρεις, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την πρόσληψη του Ντιέγκο Αλόνσο, η οποία λέει το εξής. Τον Οκτώβριο του 23 η Σεβίλη τον εμπιστεύτηκε για να επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες μετά το κάκιστο ξεκίνημά της με προπονητή τον Μεντιλίμπαρ. Θέλω να συμπληρώσει, Βασίλη. Ο οποίος πήρε το τελευταίο Conference League με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή για όνομα του Θεού, ρε παιδί. Θα πω την αλήθεια, Βασίλη και Κώστα, όταν το διάβαζα αυτό, πήγα πάνω για να δω αν είναι όντως ανακοίνωση. Ακριβώς. Είναι ανακοίνωση. Γιατί νομίζω ότι το γράφει ότι είναι ορθογράφος αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η δική του πινελιά. Ο Μίτσος 13. Ο Μίτσος 13. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Έσπατο. Συνέχισε, Κώστα μου, συγγνώμη για τη διακοπή. Τώρα από εκεί πέρα λέω σε υπόλοιπα τα μέτωπα που υπάρχουν στην ομάδα. Πρέπει να ομολογήσω ότι μου έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι ο αντμάνατζερ του Τσβέριν που παρεμπιπτόντως έχει και το Σπόρα και το Βερμπίτς βρίσκεται σε μια, ας το πούμε, όχι στα χαρακόμματα αλλά σε φάση περίεργη με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό διότι προφανώς επειδή θέλει ο Τσβέριν, ένας από τους περάτες του, να πάρει μια αύξηση και την αξίζει και να νομίζω να προσαγωγή, άλλο το ένα άλλο το άλλο με όλα τα πεπραγμένα του, βλέπει όπως η Παναθηναϊκό δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, επειδή υπάρχουν και άλλα μέτωπα και ανοιχτά, και έχει πάρει στο παιχνίδι την Δυναμό Ζάγκρεπ. Στην αρχή βγήκε, είχε βγει ένα δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα που έλεγε ότι υπάρχει διαπραγμάτευση του Παναθηναϊκού με την Δυναμό Ζάγκρεπ, ποσά και όλα συγκεκριμένα. 2 εκατομμύρια ευρώ του δίνει ο Κροάτης, 5 εκατομμύρια ευρώ του ζητάει ο Παναθηναϊκός και το πέστης είναι καλά. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ αυτή η πρόταση, δεν έχει γίνει πρόταση για να γίνει διαπραγμάτευση. Πιέζει ο ίδιος για με έναν τρόπο περίεργο. Έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές που έλεγε ότι έχουμε κάνει επαφές με την ΑΜΟ, τα έχουμε βρει με την ΑΜΟ, να δούμε τι θα γίνει με το ΑΜΕΚΟ. Ένα παιχνίδι παλιού τύπου, όπως θα το έλεγα. Mm-hmm. Παλιά τα κάνανε αυτά. Αλλά δυστυχώς κάποιοι επιμένουν και στις μέρες μας να κάνουν τέτοιες πρακτικές. Στο ρεπορτάζ σειρά παίρνει νομίζω η επέκταση του βολέου του Κότσιρα. Είναι ένα θέμα, η ανανέωση πιο σωστά. Και τελειώνοντας το βολέο τώρα. Με το Γιαννούλη θα υπάρχει κάποια εξέλιξη άμεσα ή όχι? Δεν νομίζω άμεσα. Δεν νομίζω άμεσα γιατί ο Γιαννούλης ο ίδιος έχει πει ότι θέλει ομάδα στο εξωτερικό. Ναι, θέλω να δείξει και τι επιλογέ. Πάντως, μεγαλύτερο, Κώστα, διαπραγματευτικό χαρτί από τον Τάσο Μπακασέτα που τους βλέπω συνέχεια μαζί στην Εθνική, δεν πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός στα χέρια του. Ίσως και γι' αυτό να υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αν τελικά έρθει στην Ελλάδα θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Μετράνε αυτά. Αυτό που μόλις εντόπισες. Οτιδήποτε σημαντικές. 2 η ώρα είναι η παρουσίαση του Ντιέγκο Αλόνσο. Ναι, σωστά. Ενθυμίσω και εδώ τη σαπίνα. Να δούμε και τι θα μας παρουσιάσει όλοι μας. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Έχουμε διαλύσει οπεδώσει χρόνους. Σίγουρα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε όλους τους συναδέλφους σήμερα. Θα πάμε πράγματα πίσω. Εγώ να σας θυμίσω ότι η εκπομπή είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τελευταίο διαφημιστικό πακέτο από τον Χρήστο και επιστρέφουμε. Μετά επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής SDNA σε θέση Λίμπερο, στο Λίμπερο 107,4. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη στην χορηγία και τη σημερινή εκπομπή. Πάμε τρέχοντας, Ελένη, αν έχουμε λησμονήσει οποιοδήποτε μήνυμα. Λοιπόν, βέβαια, πάμε τρέχοντας. Λοιπόν, άντε επιτέλους εκπομπή χωρίς μπούτου, φαγητό χωρίς αλάτι. Ορίστε, διαφήμιση. Δώστε αυτό πάρα πολύ. Φίλοι εκτζίδες είναι πάρα πολύ ανίσχυοι για τη μεταβίβαση και πολλοί παλιοί εκτζίδες φέρνουν στο μυαλό τους τον τροχανά. Λέει εδώ ένας φίλος μας για την αλλαγή στην ΑΕΚ. Εγώ θα πω στα σημαντικά της ημέρας ότι η ΑΕΘ δίνει καθημερινό αγώνα για να κρατήσει την αποχέτευση και το περιβάλλον μας καθαρά. Δεν πετάμε λοιπόν στερεά απορρίμματα στις αποχέτευσεις και στο σιφόνι της κουζίνας. Ας βοηθήσουμε όλοι να κρατήσουμε τις αποχέτευσεις και το θαλάσσιο περιβάλλον μας καθαρά. Ωραία.
Λοιπόν, πάμε τρέχοντας, αν έχουμε τον Χρήστο Σταθόπουλο, για ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από το τα του Ολυμπιακού. Ίσως είναι το πρώτο καλοκαίρι που ο Σταθόπουλος απολαμβάνει αυτή την ηρεμία, καθώς ο Ολυμπιακός έχει το χρόνο να διαχειριστεί ήρεμα και χωρίς ζόρια τα ζητήματά του, τον Κάρμο, τον Μποντένσε, τον Όρτα κτλ. Κτλ. Καλημέρα, Χριστάρα. Καλημέρα, Χρήστο. Ακούω, Ελένη. Καλώς είναι. Καλημέρα. Καλά, δεν με έχασες και ποτέ εσύ. Η αλήθεια είναι από το site, αλλά τέλος πάντων. Αλήθεια είναι αυτό. Χαίρομαι που ο Βασίλης μας τρέχει, γιατί στην ηλικία του χρειάζεται αυτό. Γιατί όταν περνάω τα χρόνια πρέπει ο άνθρωπος να κινείται περισσότερο. Καλά κάνεις που το λες εσύ, γιατί ως νέος άνθρωπος εσύ δεν έχεις ανάγκη από λέξιμο. Γι' αυτό γύρισε, για αυτή την αγάπη εδώ πέρα που υπάρχει ανάμεσά σας. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας χωρίζουν και γύρω στις 25 μέρες, οπότε είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός σιγά σιγά τρέχει, και τον τρέχει η περίπτωση Κάρμο, για να είμαι ειλικρινής, διότι αυτό που θέλουν οι Πορτογάλοι ακούγονται ωραία στην αρχή, δηλαδή ένα ενίκιο της τάξης του 1 εκατομμυρίου, αλλά μετά βαράνε στο ψαχνό και λένε θέλουμε και 15 υποχρεωτική οψιόν. Υποχρεωτική, εκεί είναι το ζήτημα, έτσι, στο υποχρεωτική. Φιλέ. Είναι πιο ακριβά ακόμα και από τα αθηναϊκά ενίκια. Είναι πιο ακριβό. Πραγματικά, πραγματικά. Ένα τεσσάριστο απέναντι από την Ακρόπολη είναι πιο ακριβό. Έτσι, έτσι, λοιπόν, ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, αλλά ναι, ναι, βαράει στο ψαχνό αυτό το υποχρεωτική οψιόν αγοράς 15, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός είναι πρόθυμος. Κάνει προτάσεις εναλλακτικές όμως. Κάνει προτάσεις, θέλει, μπορεί και στο 50-50 να φτάσει, αγοράς, έτσι, των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ναι. Τώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτό το ζήτημα, ο Κοβάσεβιτς τώρα έχει αρχίσει να τρέχει τα ζητήματα. Χριστό, δίνεις πιθανότητες ή σε αυτά τα νούμερα με τίποτα? Σε τι, μωρέ, σε 15 εκατομμυρία, όχι. Δεν δίνω πιθανότητες, όχι, όχι. Μπορεί μετά το Conference League το αφεντικό να τρελάθηκε. Εντάξει, μπορεί να τρελαθεί, ναι. Τι να σου πω τώρα, αν δεν βρει κανέναν, ωστόσο. Αν η Πόρτο δεν βρει να τον δώσει πουθενά αλλού. Και να τον δώσει πουθενά αλλού, αν δεν τον θέλει ο καινούργιος προπονητής, ο οποίος είναι ο βοηθός που είχε ο Κονσεϊσάο την προηγούμενη σεζόν. Τι να σου πω τώρα, αναλόγως είναι πάντως καταλαβαίνεις που θα προκύψουν. Ναι, ναι. Βέβαια, καταλαβαίνεις τώρα ότι ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα ότι θέλουμε. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που λέει 50-50, δηλαδή ανεβαίνει στα 7-7,5-8, εντάξει, εκεί πέρα ίσως να βρεθεί μια φόρμουλα. Δεν είναι, είναι καλή πρόταση αυτή. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε και τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες προτάσεις που θα υπάρξουν για τον ποδοσφαιριστή. Το καλό, αν μπορεί να θεωρηθεί καλό σε μια τόσο δύσκολη περίπτωση, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει εδώ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, όπως και ο Ποντένσε, όπως και ο Όρτα. Κάρμο και Όρτα, δηλαδή, πρέπει να πω ότι έχουν αρχίσει έτσι και δουλεύονται πολύ από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Θεωρούνται οι πιο δύσκολες περιπτώσεις και γι' αυτό εκεί πέρα υπάρχει περισσότερο το βάρος. Ο χρόνος είναι σύμμαχος του διακόμματος, Χρήστο. Είναι μεγάλη ιστορία, ναι, αυτή. Πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη ιστορία, βέβαια. Είναι μεγάλη ιστορία να μην καίγεσαι 30 Ιουνίου, 15 Ιουλίου, να έχεις όλο το ρόστερ για προετοιμασία, για υποχρεώσεις μέσα στο καλοκαίρι κλπ. Όλοι το ξέρουμε αυτό, βέβαια. Χριστό, ένα σύντομο σχόλιο για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με αναφορά στον Μιντιλίμπαρ. Γιατί εγώ εδώ είμαι για την ίντριγκα, όπως ξέρεις. Το είπαμε και νωρίτερα, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα τα πάει ο Αλόνσο την καινούργια σεζόν. Είναι ένας προπονητής στοίχημα και ας αφήσουμε τον Μιντιλίμπαρ εκεί που είναι. Και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, να κοιτάξει τα του οίκου του. Εγώ είπα ότι μπορούσε να βγάλει αυτή την ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός και εκεί που λέει μετά το κάκιστο ξεκίνημα του Μιντιλίμπαρ να συμπληρώσει ο οποίος πήρε το Conference League με τον Ολυμπιακό στη συνέχεια. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ θα, επειδή είμαι fair play, περιμένω να δω και το Μιντιλίμπαρ από την αρχή της σεζόν που θα την πάει την ομάδα. Προετοιμασία, μεταγραφές, πορεία. Δεν προεξοφλώ τίποτα. Φυσικά ήταν τεράστιο αυτό που έγινε και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει ή αν θα γίνει κάτι παρεμφερή για τον Ολυμπιακό, παρεμφερές για τον Ολυμπιακό. Ας κοιτάξει λοιπόν ο καθένας τη δουλίτσα του και το σπιτάκι του και εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά, Χριστό μου. Λοιπόν, τρέχοντας τον Αλέξη Σπυρόπουλο,
Για ένα σύντομο σχόλιο, νομίζω, Ελένη μου, ότι πρέπει να μας πει την άποψή του για την είδηση, για τη μεγάλη είδηση των ημερών, που δεν είναι άλλη από την αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΠΑΕ. Καλημέρα, Αλέξη μου. Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα. Είχε πλάκα, Βασίλη, ότι χθες πρωτού ανακοινωθεί, μερικά λεπτά πρωτού ανακοινωθεί, συζητούσαμε για την υπόθεση, ότι είναι ένα πρωτίστως βιολογικό θέμα, ένα θέμα ηλικίας. Ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισανίδης επιβεβαίωσε όχι μόνο ότι γερνάει σιγά σιγά, αλλά ότι είχε και ένα σημαντικό ζήτημα υγείας. Είναι γεγονός ότι η εικόνα του χθες ήταν λίγο ανησυχητική για κάποιον που νοιάζεται για τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να ήταν απλώς μαϊλτισμένος από τη ζέστη ή από την ένταση, ή κουρασμένος από το δουλειά για το deal και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Γενικώς υπάρχει μια προϊστορία στην ελληνική μυθολογία να συνδέονται μεγάλοι άνδρες με αρρώστιες. Να θυμίσω ότι ο Σωκράτης Κόγκαλης πριν από 25 χρόνια ήταν άρρωστος. Και τον βλέπω ακόμα 86 χρόνο, όπως έχει φτάσει ο κύριος Σωκράτης τώρα. Κάνει συνέχεια deal. Θαλερός, θαλερός να κάνει deal, συγχωνεύσεις, εξαγορές, τον Ματάρο, να ποζάρει. Με αυτό, και είναι μια χαρά και να του δίνει ο Θεός χρόνια. Για τον Ιβάν Σαββίδη, δεν έλεγες χθες τα ίδια πάλι. Για τον Ιβάν τα ίδια. Είδαμε τη φωτογραφία με τον Τρόπαιο από το Ροστόφ. Κόντευε να σκάσει η φωτογραφία από υγεία. Λοιπόν, έχει αφήσει και την γενιάδα τώρα σαν τον Παπαπάο και έχει γίνει. Λοιπόν, μια χαρά. Οπότε θέλω να πω, ναι, ας αυτά είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τώρα, για την εικόνα του καινούργιου ιδιοκτήτη, μόνο για την εικόνα μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί θα χρειαστεί να του δοθεί αρκετό βάθος χρόνου για να μπορεί να αξιολογηθεί με κάποιο σοβαρό κριτήριο και με κάποια σοβαρή προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που το έχει πολύ με τον ηρμό στον λόγο. Παρακολούθησα χθες την τοποθέτησή του και ξαφνικά είδα να μιλάει για το ότι έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα τα Ολυμπιακά ακίνητα, ας πούμε, από το 2004 και σκουριάζουν, και λέω what? Δεν είναι το θέμα της ημέρας αυτό, ας πούμε. Αλλά αυτό του ήρθε εκείνη τη στιγμή να πει, αυτό είπε. Δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένος ή απροετοίμαστος ήταν για να αντιμετωπίσει, ας πούμε, την έκθεση στα μίδια. Και δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, τα λέμε, αλλά απλώς αυτό λιγάκι με τρέλανε. Τι μας λέει τώρα για αν το beach volley, ας πούμε, στο παραλιακό μέτωπο της αυτής έχει σκουριάσει, ξέρω εγώ, αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Αλλά ξαναλέω ότι, όπως με κάθε νέο εισερχόμενο στον χώρο, χρειάζεται αρκετό βάθος χρόνου. Ακόμα και οι πρώτες εντυπώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές, για να αντιληφθούμε πώς διαχειρίζεται τα πράγματα. Δεν έχει σημασία αν θα κάνει μία καλή ή δύο καλές, ή μία κακή ή δύο κακές μεταγραφές. Σημασία έχει να τον δούμε στα δύσκολα, πώς θα διαχειριστεί καταστάσεις, πώς θα διαχειριστεί οι ήττες, τον προπονητή στις ήττες, τους διαιτητές της ΣΥΤΕΣ και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι που κρίνεται ο ανήρ σε αυτές τις υποθέσεις. Οπότε ας του δώσουμε αυτό το βάθος χρόνου που αντιστοιχεί σε κάθε τέτοια περίπτωση. Προσπάθησα να τα πω γρήγορα, δεν ξέρω πόσο γρήγορα τα είπα. Τα είπες άψογα, άριστα. Απλά θέλω από σένα να βάλεις μία ακόμη πινελιά, γιατί προφανώς δεν σε ευνηδίασε η αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΑΕΚ. Είπες για τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Θέλω να σε ρωτήσω, αν ήσουν Αλμέιδα, γιατί μπήκε νωρίτερα αυτό στο τραπέζι από ακροατές, εμείς απαντήσαμε με το ρεαλιστικό της υπόθεσης ότι ο Αλμέιδα δεν έχει υπογράψει με την εταιρεία Μελισανίδης, έχει υπογράψει με την ΑΕΚ. Αν ήσουν Αλμέιδα, μπορεί να άλλαζε κάτι στο μυαλό σου, ή θα έλεγες ότι εγώ εδώ είμαι ο στρατιώτης, κάνω τη δουλειά μου κτλ.? Μιλώντας για το συναισθηματικό του πράγματος, το ανθρώπινο. Ναι, και το είναι φανερό ότι υπήρχε μια ταύτιση του κύριου Μελισανίδη με τον Ματίας Αλμέιδα. Είναι φανερό αυτό. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά αν κρίνω από το γεγονός ότι ο Δημήτρης Μελισανίδης χθες, και δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω, είπε πως ο Αλμέιδα ήταν ευθύς εξ αρχής ενήμερος. Ο πρώτος που ενημερώθηκε είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Άρα δεν του ήρθε ουρανός στο κεφάλι ξαφνικά, ανοίγοντας το πρωί το κινητό του και διαβάζοντας τα νέα της ημέρας, ας πούμε. Πράγμα που μπορεί να συνέβη με ποδοσφαιριστές. Σκέφτομαι τώρα τον Ντόμα Γκοϊβίντα, ας πούμε, που είναι με την Εθνική Κροατία στο Κάμπ και ετοιμάζεται για το Euro, και άνοιξε το κινητό του να δει τα νέα της ημέρας
Και είδα αυτό. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιος είχε ενημερώσει το βίντεο από πριν, ας πούμε. Ναι. Και αναφέρω ένα παράδειγμα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε εκεί, οπ, τι έγινε ρε παιδιά, δηλαδή εκεί πραγματικά παθαίνεις ένα ντουβρουτζά, ας πούμε. Αλλά για τον Αλμέιδα δεν νομίζω, ήταν ενημερωμένος, οπότε πιστεύουμε ότι ήταν ενημερωμένος και το πιστεύουμε με κάθε καλή πίστη. Οπότε νομίζω ότι όμως αυξάνεται ο ρόλος πλέον του Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα τον πρώτο αυτό καιρό πρέπει να κρατήσει την ομάδα χωρίς να υπάρχει το αντίβαρο εκεί με Λυσανίδης, ας πούμε, που πρέπει να την κρατήσει την ομάδα σαν να μην υπάρχει, πώς να πω, ιδιοκτήτης, ας πούμε, μέχρι ο ιδιοκτήτης, όπως είπε χθες και ο Τίδρας, να βρει το βηματισμό του. Αυξάνεται ο όγκος της παρουσίας του προπονητή στο γίγνεσθε της ομάδας, να το πω έτσι. Εντάξει, σωστό, σωστό. Αν τα υπόλοιπα θα έχουμε πολλές μέρες και κυρίως από τα πεπραγμένα του Ανδρός, όπως πολύ σωστά λες. Ναι, και όχι μόνο από τα πρώτα, γιατί καμιά φορά επαναλαμβάνω, τα πρώτα οδηγούν σε ασφαλμένα συμπεράσματα. Πρέπει να τον δεις στις κρίσεις εκεί ουσιαστικά. Και οι καπετανέοι στα καράβια δεν κρίνονται στην μπουνάτσα, κρίνονται στη θαλασσοταραχή, ας πούμε. Και εκεί πρέπει να. Γι' αυτό είπα, δεν έχει να κάνει τώρα αν θα κάνει μια μεταγραφή, δύο, τρεις, ποιον θα φέρει, ποιον δεν θα φέρει και όλα αυτά. Όσο την πρώτη ήττα, την πρώτη κρίση, την πρώτη διαιτησία και όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη μου. Κρατάω τις απορίες μου για αύριο, Αλέξη, γιατί ξέρεις να διαβάζεις τις καταστάσεις και τα γεγονότα, οπότε αύριο. Μας έχουν συρρυκνώσει. Κράτατε τις απορίες μου. Καζατζούγλου φταίει, φίλε. Τι να κάνω εγώ. Δε όταν βγαίνει με την Ελένη, ξεχνιέται. Άμα τον αφήσει, θέλει τρεις εκπομπές. Ωραία. Τι να κάνω. Α4, Ελένη, γράψτε και θα τις πούμε αύριο. Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα. Τις δικές σου απορίες μπορούμε να τις λύσουμε αύριο. Του κόσμου τις απορίες δεν θέλω να αφήσουμε. Ή τυχόν μηνύματά του για όλα τα ζητήματα. Τα της ΑΕΚ τα καλύψαμε όλα, τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Στον μπάσκετ, τι γίνεται, κύριε Βέργη, μπορείτε να πείτε. Δεν τελειώνει αυτή η σειρά των αγώνων, έτσι. Είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο ελληνικό μπάσκετ. Και αγαπημένοι όλοι από ό,τι βλέπω, έτσι. Μια αγάπη, δεν αστείω. Μια μεγάλη αγκαλιά. Θα περιγράψω κοντιά τώρα. Καλημέρα, Τόλι. Τόλι. Τόλι, καλημέρα. Πού είσαι? Εδώ δουλεύω. Πού να είμαι? Μόλις είπαμε ότι στο μπάσκετ είναι όλη μια μεγάλη αγκαλιά, μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Σαν να χάθηκε, σαν να εξαφανίστηκε. Γιατί δεν είναι ωραία ατμόσφαιρα στο ελληνικό μπάσκετ? Βαθιά ακουγόμαστε, Βασίλη, να ξέρεις. Αναμενόμενα. Εγώ είχα πει και για διακοπή, ακόμα δεν έχει γίνει. Θα δούμε. Τρώγεται να βάλει και 100 ευρώ στο διακοπή ο Τόλης. Έχω την εντύπωση, Βασίλη και Τόλη, ότι μιλάμε πολύ περισσότερο για διαιτησία παρά για τους τελικούς και τις δύο ομάδες. Μόνο για διαιτησία μιλάμε. Όχι, δεν μιλάμε μόνο για διαιτησία, αλλά γίνονται διάφορα πράγματα. Υπάρχει τεράστια τοξικότητα, το βλέπουμε. Ένας πόλεμος. Σας παραλίγο χθες να δούμε παίχτη να πλακώνεται, να φτάνει στα χέρια με τον προπονητή του. Δηλαδή, αν δεν κρατούσε ο Πίτερ στον Γκος, δεν ξέρω που θα είχε φτάσει ο κόσμο απέναντι τον Μπαρτζόκα. Το έχασε η Έρτη αυτό το πλάνο, να πούμε έτσι, αλλά το είδαμε μετά. Ναι, δεν ξέρουμε που θα είχε φτάσει, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είχε κάνει και αυτό που φαντάζεται πολύ. Δεν ξέρουμε. Καλά, γιατί... ναι. Μα πιθανολογήσει ότι θα το κάνει ο άνθρωπος, αλλά γλώσσα του σώματος, όπως λες και εσύ, δείχνει ότι ο κόσμο του είχε γυρίσει το μάτι ανάποδα. Ναι, και γενικά ένας ήρεμος τύπος. Αλλά είχε κάνει τρεις μπανανιές συνεχόμενες, με αποκορύφωμα την τάπα από τον Αν, που και αυτός, το τι του είπε ο Μπαρτζόκας ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά ο τύπος τα πήρε και πήγε να ορμήσει τον προπονητή του. Ή πήγε μάλλον προς το μέρος του προπονητή του, δεν ξέρουμε να κάνει τι. Είχε κάνει τρία συνεχόμενα κινήσεις έσκα. Δηλαδή 3-1 σε εμβιδιασμός και πήγε μόνος του πάνω στον Αν και έφαγε την τάπα. Προηγουμένως επιθετικό φάουλ. Προηγουμένως λάθος στην άμυνα. Μεγάλη πίεση. Πολύ μεγάλη πίεση. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ναι. Γενικά παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι δεν βγάζουν στο 100% την ποιότητα που έχουν οι δύο ομάδες. Βγάζουν πολύ εκνευρισμό, βγάζουν πολύ τσαντίλα. Βγάζουν πάρα πολλά νεύρα, βγάζουν πάρα πολύ τοξικότητα, βγάζουν κατέρωθεν φωνές, διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, άλλοτε δικαιολογημένες, άλλοτε αδικαιολόγητες, αλλά όλα γίνονται και κάτω από μια στρατηγική.
αν θέλεις την άποψή μου, Τόλι. Και πάμε αύριο σε ένα τέταρτο μάτς, αφού δούμε λίγο πρώτα τι έκρινε το τρίτο παιχνίδι κατά τη γνώμη σου και νίκησε ο Παναθηναϊκός. Ναι, Βασίλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και στα 80 παιχνίδια των ομάδων. Οπότε είναι τέλος σε σεζόν, είναι και πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Θα λέγαμε αν παίζαμε εμείς ότι τρέμουν τα πόδια μας, το παιχνίδι δεν τρέμουν ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη όλη αυτή η σεζόν. Πάρα πολύ δύσκολη. Τι έκρινε το χθεσινό παιχνίδι υπέρ του Παναθηναϊκού? Έκρινε το χθεσινό παιχνίδι, ενώ ήταν ο Παναθηναϊκός εκείνος που είχε το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, προηγήθηκε και με 16 πόντους, έδειχνε να είναι το αφεντικό, αλλά είχαμε κάτι ανάλογο με το δεύτερο παιχνίδι, υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι το είχε πλησιάσει τη διαφορά των 14 πόντων, την είχε πάρει στους 5, αλλά έφαγε δύο τρίποτα από ο Βίλιαμ Γκος και κάνανε εκεί και ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι. Χθες πήγε να γίνει το αντίστοιχο. Ο Ολυμπιακός το έδωσε και στο συνένα κάποια στιγμή, 72-73. Αυτό λέω, ναι. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 16 πόντους, ο Ολυμπιακός το γύρισε τούμπα το μάτς και προηγήθηκε με ένα πόντο, 72-73. Αλλά και στη τελική ευθεία του μάτς, στις λεπτομέρειες, μια φάση θέλει για να σου δώσει την ψυχολογία να κάνεις το κάτι παραπάνω. Έτρεξε σε ρή 9-0 ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το σημείο και καθάρισε το παιχνίδι, δηλαδή το 72-73 το έκανε 81-73 και πήρε το παιχνίδι, γιατί οι αποφάσεις του σε εκείνο το χρονικό σημείο ήταν οι καλύτερες. Οι αποφάσεις του, παίχτες κλειδιά, καλύτεροι παίχτες του Παναθηναϊκού, ο Νάν και ο Λεσόρ, αλλά παίχτες κλειδιά στην τελική ευθεία του μάτς, ο Σλούκας και ο Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου έβαλε ένα τρίποντο ανάλογο με εκείνο που είχε βάλει με τη Μακάμπη στο τέταρτο μάτς, ένα τρίποντο από τη γωνία, το οποίο έδωσε βαθιά ανάσα στον Παναθηναϊκό, και ο Σλούκας, ο οποίος διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά τον παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, είναι ο παίχτης που ξέρει πώς θα καθοδηγήσει μια τέτοια κατάσταση, πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ ποιοτικός, και ήταν και αυτός που έβαλε για τα καλά το χεράκι του, ώστε ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη. Μπερδεύεται πολλοί κόσμος, μου λέει πολλοί κόσμος, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ίδιος από το Βερολίνο. Παιδιά, το Βερολίνο είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι μια άλλη κατάσταση βγαλμένη από ένα άλλο καλούπι. Ο Παναθηναϊκός έφτασε εκεί σε μια κορύφωση την οποία δεν μπορεί να πλησιάσει τώρα. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Ναι, έτσι κάτι. Όχι, και έτσι είναι. Δεν μπορεί. Και έκανε κάτι το εξωπραγματικό ο Παναθηναϊκός. Πέταξε πάρα πολύ ψηλά. Απλά κοιτάει τώρα να μπορέσει να πλησιάσει κάπως. Να πλησιάσει πολύ δεν Εγώ μπορεί. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί αύριο. Νομίζω ότι είναι φαβορί ο Ολυμπιακός για να πάρει την τρίτη νίκη και το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Ναι, είναι Βασίλη, γιατί και αρκετά παιδιά του Παναθηναϊκού αυτό που κάνουν τώρα δεν το έχουν ξανακάνει. Mm-hmm. Η διαχείριση δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Κάθε δουλειά έχει τα δικά της μυστικά. Okay. Πολλά παιδιά του Παναθηναϊκού δεν το έχουν ξανακάνει αυτό. Παίζουν πρώτη φορά κανονικό μπάσκετ. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ο βαθμός αντιπαλότητας δύο πολύ έμπειρων προπονητών και δύο μεγάλων προπονητών, όπως είναι ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν. Φοβερή και προσωπική αντιπαλότητα βγήκε χθες, έτσι. Και πριν από 6 μέρες είχαν φωτογραφηθεί, χαμογελαστεί, ο ένας έδειχνε τον άλλον. Δηλαδή, πόσο μακρινή μοιάζει. Και τώρα ο ένας τον άλλον δείχνει, αλλά με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο, ναι. Μα δεν είναι το θέμα Μπαρτζόκα Αταμάν. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Ελλάδα. Εδώ όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία θα χορέψει ανάλογα. Σε άλλη χώρα ο Λουτσέσκου με τη Λίμπαρ είναι και ήσυχος. Δεν μιλάει τουλάχιστον ακόμα. Αλμέιδα. Θα ήταν διαφορετική. Ναι, ο Αλμέιδα θα ήταν διαφορετική η συμπεριφορά του. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη πίεση. Πολλά λέει ο κόσμος, πολλά λέμε εμείς. Είναι ένας άλλος κόσμος η Ελλάδα. Για να επανέλθω στο αγωνιστικό, ρωτάει εδώ. Και παρασέρνει και όλο τον κόσμο. Αν ο Παναθηναϊκός έσκασε μετά το Βερολίνο. Όχι, τι να σκάσει. Όχι, και μια χαρά το πάει. Στο πρώτο μάτς ήταν κάπως ξεφούσκοντος, στο δεύτερο και στο τρίτο μια χαρά είναι. Η γλώσσα του σώματος μια χαρά. Αλλά παίζει και με τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει με το Λαύριο. Το Ολυμπιακό παίζει. Είναι δύο περίπου ισοδυνάμες ομάδες. Η διαχείριση των συναισθημάτων είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο στη ζωή και στον αθλητισμό. Όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει βιώσει την κορύφωση με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας,
δεν είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου τα συναισθήματα να παραμείνουν και το θέλω και το κίνητρο, όσο και να είναι, στον ίδιο υψηλό βαθμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και σας είπα ότι είναι παιδιά που δεν το έχουν ξανακάνει. Εκτός ναι, των άλλων. Με εξαίρεση τον Σλούκα. Οι υπόλοιποι δεν το έχουν. Και μάλιστα ο Σλούκας το έχει βιώσει και από την ανάποδη. Το έχει βιώσει ως πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό να κάνει το πρωτάθλημα με σκούμα τον Παναθηναϊκό το 13. Βασίλη. Καλαϊτζάκης. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Καλαϊτζάκης, δεν το έχει κάνει. Βιλντόζα έπαιζε άλλο μπάσκετ. Λούκας το έχει κάνει. Παπαπέτρου έμπειρος το έχει κάνει. Τζεράιαν Κράντ έπαιζε Τουρκ Τέλεκομ, Προμηθέα και NBA. Δεν το έχει κάνει. Κέντρικ Ναν, πρώτη φορά έρθει στην Ευρώπη, δεν το έχει κάνει. Λεσόρ, λίγα πράγματα. Δεν το κούμπο. Πρώτη φορά φέτος παίζει κανονικό μπάσκετ. Γκρίγκονης έμπειρος, οκ. Χουάνσου Χέναρντ Γκόμεθ, 7 χρόνια σούταρε. Καθόταν στη γωνία και σούταρε τρίποντο στα NBA. Ο πρώτος παίκτης που θυμάμαι εγώ να έχει βάλει σε μία σεζόν 2 αυτοκαλάθια. Δεν θυμάμαι άλλον. Εντάξει ο άνθρωπος. Δεν θυμάμαι άλλον. Την είπε. Του την έριξε. Μα τι να πω, ρε Τόλι, έτσι δεν έγινε. Δεύτερο αυτοκαλάθι δεν έβαλε μέσα στη σεζόν. Ναι, αλλά και τα δύο αυτοκαλάθια κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πέτυχε μεγάλες νίκες. Σωστό. Το κάνει κάτι τελευταίο. Γιανακόπουλος αύριο στο ΣΕΦ. Το είπε. Ωρε Παναγία μου, τι έχει να γίνει. Οπότε πιάστε θέσεις από πολύ. Τι ώρα, περίμενε. Να ξεκινήσουμε από το τι ώρα αρχίζει το μάτς. Το τι ώρα τελειώνει δεν το ξέρω. Τι ώρα αρχίζει. 9 και 4. Ωραία. Και τέταρτο μέχρι τις τηλεοράσεις που έλεγα Βασίλη πριν από το πλαίσιο. Και τέταρτο πιστεύω, 3 και 4, 3 και 20 θα έχουμε τελειώσει. Πιστεύω. Μακάρι. Αυτό είχε ζητήσει ο Γιανακόπουλος. Μία νίκη στο ΆΚΑ και είχε πει θα τα πούμε μετά ξανά. Μία νίκη στο ΆΚΑ. Την πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη νίκη. Έχω φύγει εγώ από εφημερίδα 3,5-4. Τόλι μου, όλοι μας. Το ρεκόρ μου είναι το 2005 εκλογές ερασιτεχνικής ΑΕΚ, αντίπαλη Μελισανίδης Νικολαίδης τότε η δύναμη στην ΑΕΚ, αλλαγή στην Αθήνα στις 5 παρά. Σας κέρδισα. Μια χαρά. 5 παρά, ναι. 4,5 5 παρά, ναι. Το προχώρησες. Και βέβαια άμα μας ακούνε οι παλιοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι φεύγανε στις 7 το πρωί, έτσι. Και πηγαίνω για πατσά μετά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ωραία εποχές. Όχι τώρα που έχετε γίνει Ευρώπη και θέλετε να κλείνετε στις 12 η ώρα. Και ανησυχείτε, κύριε Βέρη, αν πάει το μάτς παράταση, να τα λέτε όλα. Άστο τώρα. Για αύριο δεν ανησυχώ για τίποτα. Θα είναι μια παράταση μόνιμη το μάτς. Λοιπόν, ωραία Τόλι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ελένη, λησμονήσαμε κάτι ή τα μαζέψαμε τα πράγματα και φύγαμε από το σπίτι. Λοιπόν, για τον πάκο με τα 50 ευρώ του Δημήτρη Μελισανίδη. Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, έχουμε μάθει. Δεν έχω μάθει, δεν ξέρω. Βγήκε ξαφνικά ο Μελισανίδης και άρχισε και μέτραγε κάτι 50 ευρώ. Ήθελα να βγάλει, όπως μου είχε πει ένας φίλος, ένα χαρτομάντιλο και μπερδεύτηκε. Ξέρεις τώρα πώς είναι οι εσωτερικές τσέπες του σακάκιου. Μπορείς να μπερδέψεις ένα χαρτομάντιλο με ένα πάκο 50 ευρώ. Είναι και η διαφορά μου με το Μελισανίδη. Βάζω το χέρι και βγάζω χαρτομάντιλο, δεν βγάζω 50 ευρώ. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε διαφορές. Ωραιότατα. Λοιπόν, ελπίζουμε να λύθηκε και η απορία για τα 50 ευρώ. Δεν είναι δικά μας. Εμείς το είδαμε, το σχολιάσαμε. Πάμε παρακάτω. Άμα θέλει τα δικά μας 50 ευρώ, βγάλουμε ένα. Να το έχουμε και μέχρι να το συντροφεύσουμε να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ, παιδιά, παίρνει τέλος σε μια τελετή στην υπέροχη παρέα του Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούτου, όλε κανονικά φωνάζουμε εδώ. Βασίλης Βέργης ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες κοντά σας. Γίγαντας Χρήστος Κιώσης και μόνο μας ανέχεται στην τεχνική υποστήριξη. Μαριλίζα Γόρα επίσης μας ανέχεται στην γραμματιακή υποστήριξη. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη στην χορηγία της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συντροφεύσατε και σήμερα κατά χιλιάδες και μας κάνετε, για να χρησιμοποιήσω μια ωραία τάκα, μας κάνετε εμάς να νιώθουμε καθεστώς. Αλλά δεν είμαστε. Εμείς θα είμαστε πάντα αντιπολίτευση, Ελένη. Τέτοια λέτε και θα σκάσουν τώρα τα μηνύματα. 12 και 2 πρώτα λεπτά. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη.